εξελίξει. Άιντε. Γρήγορα σε θέλω. Γίνεται ένα χαμό εδώ πέρα. Για ξεκινά. Βαρέλα. Περιμένουμε Κάνια. Ακόμα γίνεται καταμέτρηση για το Δήμο. Δεν έχουμε αποφασίσει. Χίλια δύο πράγματα. Περιμένουμε Σάκοφ. Εσάκοφ δεν περιμένει. Μπορεί να γυρίσει και ο Πρίγιοβιτ. Όταν λέγαμε, Στέργιο, ότι άμα δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση δεν τελειώνει τίποτα, δικαιωθήκαμε. Αυτά λένε όλοι σήμερα, άντε. Όλες τα λένε. Είναι. Είναι ήταν δικαιώσει για όλους. Η διαφορά είναι ότι εμείς τα λέγαμε όμως. Ναι, εμείς τα είπαμε όντως. Άντε, Στέργιο, πες τα. Στο μας, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση για το αντίο, υπήρχε και ένα 1%, 2%, 5%. Πέστα. Εντάξει. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Πώς άλλαξε η διάθεση όλων. Είναι απίστευτο. Άλλαξε όντως η διάθεση πολλών. Εγώ το έλεγα και στον Σταύρο και σε σένα την προηγούμενη εβδομάδα. Στο σενάριο της απώλειας του Βαρέλα, η δική μου η άποψη ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε στην ίδια εφετερία με τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχανε το μεγάλο του όπλο τη συνοχή της άμυνας, με εκτός δράση το Βιερίνια και εκτός κάδρου τον Βαρέλα. Υπήρχαν ήδη και οι απουσίες του Μαωρίσιο, του Βέρμπλουμ, η διαφαινόμενη αποχώρηση και του Σάχοφ, και ο ΠΑΟΚ έχανε την ομοιογένειά του. Ναι. Άρα και επειδή ο Ολυμπιακός μια χαρά ομάδα είχε πέρσι, ανεξάρτητα που κάνουμε πλάκα και ανεξάρτητα που αυτοπαραμυθιάζονταν στον Πειραιά για το ότι είχαν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, δεν είχαν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά είχαν όντως μια καλή ομάδα και υπάρχει διάθεση να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός. Είχα λοιπόν την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε στην ίδια εφετερία με τους Πειραιώτες. Η παραμονή του Βαρέλα όμως θεωρώ πως δίνει ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ και... Αυτό λοιπόν διαφωνείς. Ποσοτικά... Συνέχισε αγαπητέ. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο για πρωί Τρίτης. Εντάξει. Έχω πιει τρεις καφέδες, δεν θέλω μπορώ να ηρεμήσεις. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο λοιπόν. Τι έλεγα, με έκοψες ρε. Κάτι για ποσοτικά. Λοιπόν, και ποσοτικά είναι σημαντική η παραμονή του. Για μένα είναι σημαντικό ότι θα μείνει αυτό δίδυμο και ο Ίγκασον θα μπει πιο normal σιγά σιγά σε παιχνίδια και θα πάρει συμμετοχές. Αλλά όχι κατευθείαν 6 Αυγούστου στο Champions League. Γιατί ο Ίγκασον είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας καλός αμυντικός. Μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ακόμα καλύτερος από τους δύο. Αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι το δίδυμο δεν σπάει. Νομίζω η ανακούφιση του Λουτσέσκου ήταν εκθέσει τεράστια. Ναι, και να σου πω κάτι για τον Ίγκασον. Θεωρώ ότι είναι καλό γιατί και ο ίδιος θα συνεχίσει να δουλεύει με αυτό το δίδυμο. Δηλαδή τους ξέρει, το είχε πει και εδώ σε εμάς μιλώντας ότι είναι σημαντικό να δουλεύω με αυτούς τους δύο γιατί με βοηθάνε και αυτοί με ξέρουν. Είναι σημαντικό να πάρει στοιχεία από αυτούς και να μπει σιγά σιγά. Και φυσικά εντάξει, σε μια φάση. Κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει όμως. Καλά, προφανώς και δεν είπε ο Ίγκασον. Αχ, τέλεια, δεν θα είμαι δίδυμο με τον Κρέσπο. Δεν θα έκανε πάρτι εκθέσει ο Ίγκασον. Προφανώς, εγώ σου λέω σημαντικό στο επίπεδο τη κουβέντα που κάνουμε για τη βελτίωση του Ίγκασον και το αν ήταν έτοιμο ή όχι να είναι δίδυμο με τον Κρέσπο ή αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα στόπερ επίπεδο Βαρέλα και να μπει ο Ίγκασον σιγά σιγά. Σε αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό και για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα συμμετάσχει πέρα... για πρώτη φορά στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό το εξάμεινο. Στο χέρι του και στα πόδια του. Να βάλει και το όνομά του στο κάδρο των επιλογών του Λουτσέσκου. Είναι σημαντικό το εξάμεινο που ήταν εδώ, αλλά για μένα τουλάχιστον δεν ήταν τόσο ήσυχο το κεφάλι μου ότι ξεκινάω με δίδυμο Ίγκασον Κρέσπο τον Αύγουστο. Το είπαμε και εδώ έτσι κι αλλιώς εμείς, ότι είναι λίγο κάπως αυτό. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική η παραμονή του Βαρέλα, από την άποψη ότι λείπει ο Βιερίνια Μαωρίσιο, βάλει και το Βέρμπλουμ που λέμε, και σε επίπεδο προσωπικότητων είναι εντάξει, είναι καλυμμένο ξανά. Παιχνίδια θα υπάρξουν και διαδοχικά και απαιτητικά. Οπότε είναι καλό ο Ίγκασον στην προετοιμασία να αφομοιωθεί καλύτερα στο σύνολο, να καταλάβει καλύτερα τον Λουτσέσκου και στα ελληνικά παιχνίδια ή στα ευρωπαϊκά, αναλόγως που θα προκύψει ανάγκη, να συνθέσει ένα δίδυμο είτε με τον Κρέσπο είτε με τον Βαρέλα. Ακριβώς. Το ίδιο αποτελεσματικό όπως είναι αυτό του Βαρέλα με τον Κρέσπο που τελικά δεν θα σταματήσουν. Στα 100 παιχνίδια έχουν όλα τα φώτα να πάνε στα 200, στα 250, σε βάθος τριετίας η ανανέωση του Φερνάντο Βαρέλα. Θα πούμε στην πορεία και λεπτομέρειες και πώς έγινε και όλα αυτά. Και αλλά σε κάθε περίπτωση φεύγει ένας μεγάλος βραχνάς από το κεφάλι του Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν διπλός και για τη συνοχή της άμυνας στα πρώτα παιχνίδια, αλλά και σε όλη τη σεζόν. Αλλά και γιατί έπρεπε ο ΠΑΟΚ να βγει στην αγορά για να βρει καινούριο στόπερ.
ούτε στην αγορά λοιπόν θα χρειαστεί να βγει για στόπερ, ούτε ο Λουτσέσκου θα έχει ένα πολύ μεγάλο άγχος από τις 26 Ιουνίου που θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Νομίζω ότι ήταν το νούμερο ένα άγχος του Λουτσέσκου, γιατί γνωρίζει και ο ίδιος ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα. Από την πρώτη μέρα θα ήταν ο μεγάλος του Νταλκάζ να δημιουργήσει μια συνοχή μεταξύ Ίγκασον και Κρέσπο. Ναι. Δηλαδή θα έτρωγε πάρα πολύ ενέργεια πνευματική, ψυχολογική, σωματική ο Λουτσέσκου για να προετοιμάσει τους δύο να είναι έτοιμοι για τις τέσσερις μεγάλες μάχες προκειμένου να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους του Champions League. Πλέον δεν θα έχει αυτό το άγχος. Θα δει δύο γνώριμα πρόσωπα στην πρώτη προπόνηση. Θα έχει λιγότερο άγχος σαφώς και ο Κρέσπο, βλέποντας τον Βαρέλα δίπλα του, και ο Βαρέλα το ίδιο. Δεν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να βγει για στόπερ. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε στον Γοδίν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται στόπερ. Εντάξει, μπορεί να ηρεμήσει και να κλείσει την Ίντερ. Όχι να κλείσει, να συνεχίσει την πορεία του στην Ίντερ, ναι, μάλλον. Δεν ξέρω όμως γι' αυτό ο Γοδίν καθυστερούσε. Έκανε κάποιες δεύτερες σκέψεις γιατί σκεφτόταν, ναι, το ενδεχόμενο εδώ της Ελλάδας. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα χρειαστεί. Του ανοίγει το δρόμο. Ούτε να ρωτήσει για τον Γοδίν, ούτε για τον Σέρχιο Ράμος. Ράμος Κίνα. Κίνα. Ναι. Είδε και αυτό ότι ο Βαρέλα μένει στον ΠΑΟΚ, σου λέει. Ας πω τι να κάνω, ξενιτευτώ στην Κίνα. Ναι, σωστό. Ούτε θα ρωτήσω ΠΑΟΚ για τον Φαντάικ, ούτε για τον Βερτόχεν, ούτε για κανέναν στόπερ. Έχει τον Φερνάντο Βαρέλα. Οπότε νομίζω για την σεζόν που μας έρχεται όλα είναι μια χαρά. Υπάρχει το θέμα του Κάνιας, το οποίο και σε αυτό περιμένουμε εξέλιξη σήμερα αύριο να απαντήσει ο Ισπανός. Θετικό το κλίμα μεν, αλλά όπως είπαμε και στην περίπτωση του Βαρέλα και του Σάκοφ, περιμένουμε να δούμε την οριστική εξέλιξη, γιατί από εκτιμήσεις άλλο τίποτα. Το θέμα είναι η ουσία και αν θα μείνει ή όχι ο Κάνιας. Αν μείνει και ο Κάνιας, νομίζω ότι λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό το ερωτηματικό που είχε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πρέπει να ψάξεις και στόπερ και στη μεσαία γραμμή να κινηθείς γρήγορα, γιατί υπάρχει ένας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Μίσιτς. Ηρεμεί λίγο το κεφάλι σου και προχωράς με μεγαλύτερη ηρεμία και μια σιγουριά. Κοίταξε, αγάπη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση από χαιρετιστήρα για τον Σάχοφ, ισχύουν τα ίδια δεδομένα με τον Βαρέλα. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε στο 1,5 εκατομμύριο για να συμφωνήσει ο Βαρέλα. Ουσιαστικά ο Βαρέλα πήγε στον ΠΑΟΚ με την τελευταία πρόταση του ΠΑΟΚ, που κάθε άλλο παρά μικρή είναι. Μιλάμε για περισσότερο από 1 εκατομμύριο καθαρά. Βάλε και τα μπόνους επίτευξη στόχων. Βάλε και τα μπόνους Σαββίδη, τα έκτακτα. Ναι, είναι και κάποια πάγια που υπάρχουν μέσα. Γενικά ανεβαίνει πολύ το νούμερο με όλα τα μπόνους. Που αν μιλάμε για μπόνους συμμετοχών και όλα αυτά που υπάρχουν μέσα, ειδικά των συμμετοχών, ο Βαρέλα. Είναι σίγουρο ότι θα τα πάρει. Ναι, το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν μπόνους στόχων. Ναι, υπάρχουν πάντα και αυτά. Συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, ναι, κτλ. Ξαναλέω, υπάρχουν και τα μπόνους Σαββίδη. Αυτά που τα δίνει πάντα, έτσι. Αυτά υπάρχουν πάντα, Στέργιο. Που μπορεί όλους να είναι τα ίδια με τα κανονικά μπόνους συμβολέου. Αυτά υπάρχουν πάντα σε όλους. Δεν χρειάζεται να μπουν καν στο συμβόλαιο. Είναι στην πορεία προκύπτουν αυτά. Όπως φέτος. Πολύ καλή εξέλιξη. Μάθημα για ορισμένους που βιάστηκαν να βρίζουν τον Βαρέλα, να τον κατηγορούν και οτιδήποτε άλλο. Απλώς είχαν δουλειά χθες να σβήνουν σχόλια στην ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ, στο Facebook και το Instagram του Βαρέλα. Είχε και εκεί. Ναι, δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Να σου πω, ναι, τώρα είναι λιγότερα, αν πεις. Μερικοί τα έσβησαν. Εντάξει, αυτή η μικρή μερίδα δεν καταλαβαίνει. Εγώ εντάξει, σταματάω να ασχολούμαι. Αυτό ακριβώς. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Όπου έγινε μια γυριστή 180 μοιρών. Αλλά συνεχίζουν απτόητοι. Okay, κάποια στιγμή, ήδη μάλλον, αποδέχονται την κατάσταση και γίνονται δέκτες σχολείων και από τους ίδιους φίλους του ΠΑΟΚ, που πραγματικά έχουν αρχίσει και σκέφτονται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν λειτουργούν με βάση προσωπικά κόμπλεξ ή οτιδήποτε άλλο. Έχει γίνει ένας χαμός στην Ισπανία για στημένους αγώνες, ολόκληρο κύκλωμα, και είναι μέσα και ο Ραούλ Μπράβο και ο Ινίγο Λόπεθ. Ινίγο Λόπεθ δεν ξέρω αν το θυμούνται πάρα πολύ ότι έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Μάλλον όχι. Καλό παιδί. Δύσκολα. Ήσυχος. Γιατί από μπάλα δεν. Ναι. Δύσκολα. Έχει αρκετά ονόματα από ό,τι βλέπω. Για τον Ραούλ Μπράβο, πέθω σύννεφα.
Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη πολύ έκπληξη. Βλέπω ότι πέφτουν τα σύννεφα Άστερ και περίμενε. Με τον Ρόλ Μπράβο. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν καταδικαστεί. Θεωρώ ότι θα αθωωθεί. Το δεν νομίζω να... δεν ξέρει καν τι είναι το στοίχημα, όπως έλεγε και ένας παράγοντας εδώ πέρα στα μέρη μας. Έχει... Βλέπω πολύ κόσμο να πέφτει τα σύννεφα για τον Ρόλ Μπράβο ξαφνικά. Πάρα πολύ. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει το παιδί τι είναι το στοίχημα. Δηλαδή, αν το ρωτήσει στοίχημα, θα σου πει δεν ξέρω τι είναι. Έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών και έχουν συλληφθεί πολλοί. Μεταξύ άλλων, είπαμε και ο Ραλ Μπράβο και ο Ίνιγο Λόπεθ. Υπάρχουν τα ονόματα των Μπόρχα Φερνάντεθ της Βαγιαδολή, του Κάρλος Αράντα, ο οποίος έχει παίξει σε πολλές ομάδες στην Ισπανία, του Σαμουέλ Σάιφ της Χετάφε, του Ίνιγο Λόπεθ, ναι. Ο πρόεδρος της Ουέσκα είναι μέσα, ο Αγουστίν Λασαόα, αλλά και ο Χουάν Κάρλος Γκαλίντο, υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου, Στέργιο. Ναι. Πολλά άτομα μέσα. Η διαφορά, αγάπη, είναι ότι πολύ σύντομα η ισπανική δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Ενώ εμείς ακόμα έχουμε διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις του Αρείου Πάγου για το αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος κατηγορείται για αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έστεινε παιχνίδια, θα δικαστεί για πλημελήματα ή για κακουργήματα. Είμαστε ακόμα σε μια διαβούλευση. Αυτή είναι η διαφορά. Όλοι τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Ενώ διαβάζω στο SDNA ότι το παιχνίδι που κίνησε τις υποψίες των Ισπανικών αρχών ήταν το West Canastits 0-1 για την δεύτερη κατηγορία πέρσι τη Segunda Division. Η Νάστιτς ήθελε τους 3 βαθμούς για να μείνει στην κατηγορία. Πήρε την νίκη παρά το γεγονός ότι ήταν 29 βαθμούς πίσω από την Ουέσκα, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική είχε εξασφαλίσει την αναδότη στην Πριμέρα. Γενικά ένα γαϊτανάκι, όλα καλά. Ναι, ξαναλέω, η διαφορά είναι ότι θα βγάλει άκρη η ισπανική δικαιοσύνη και σύντομα. Ενώ εμείς εδώ και 3, 4, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα είναι, έχω χάσει και το μέτρημα, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν το να είσαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και να στείνει παιχνίδια μαζί με άλλους 28 είναι πλημέλημα ή κακούργημα. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή άκρη. Είμαι σίγουρος. Για να μάθουμε και εμείς αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι υπόλοιποι είναι αθώοι ή ένοχοι. Ο Ραούλ Μπράβο συνελήφθη ως ο εγκέφαλος της οργάνωσης, Στέργιο. Όχι απλά μέλος. Πέδω το σύννεφα. Δεν νομίζω ότι ο Ραούλ μπορεί να στήσει ένα παιχνίδι. Ναι. Οκ. Okay. Η καριέρα του, αυτό που, που βγάζει προς τα έξω, νομίζω ότι είναι θύμα πλεχτάνης και αυτός. Μπορεί του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός. Όπα. Ναι, για να κατηγορηθεί ο Ολυμπιακός. Όπα, καταγγελία. Μπορεί να το ψάξουμε έτσι. Μπορεί να το πει κάποιος σε κάποια συνέντευξη αύριο μεθαύριο. Ναι, σωστό. Αλλά άμα το πει, μην το μετανιώσει μετά. Και μετά κάτι άλλο. Και πει ότι ήμουν σε συναισθηματική σύγχυση τότε. Ναι. Αρκετά φορτισμένος και η μπάλα. Γιατί γίνονται και αυτά γενικότερα πολλές φορές. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Θα αναλύσουμε και με τον Σαύρο το θέμα του Φερνάντο Βαρέλα, τη στιγμή που ακόμα μετράνε. Μα σου είπα πριν, έξω το συζητούσαν. Εγώ νόμιζα ότι έχει τελειώσει. Χαλή και στην παραλία να μετράς, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσε χθες. Όχι, μετράνε. Ακόμα μετράνε, τι ακριβώς βασικά. Μετράνε τους σταυρούς στις ευρωεκλογές. Να μάθουμε και ποιοι θα βγουν από κάθε παράταξη. Α, το ΜΕΡΑ25 δεν έχει τελειώσει, δηλαδή ότι. Δεν το γνωρίζω, δεν το παρακολουθώ. Έχεις άγχος για το ΜΕΡΑ25? Όχι, αλλά πίστευα ότι έχουν τελειώσει. Και τώρα έξω ο Χρήστανδος το συζητούσε και κατάλαβα ότι δεν έχει τελειώσει. Και νομίζω συνεχίζεται και η καταμέτρηση είναι πολύ πίσω για τους σταυρούς στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Δηλαδή στο 5-10% δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά γενικότερα έχουμε δουλειά. Μα νομίζω ότι τελειώνουν γρήγορα αυτά. Μέχρι τις 7 Ιουλίου που θα είναι οι εκλογές, νομίζω ότι θα έχουμε τελειώσει το μέτρημα με αυτές τις εκλογές. Να πάμε και στις επόμενες. Ναι, 7 Ιουλίου. Τι έχουμε να ζήσουμε ένα μήνα, 1,5 μήνα. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα είναι οριστικά ο αντίπαλος του Ταχιάου την ερχόμενη Κυριακή. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, όχι. Ωραία. Γιατί και πολύ μικρή, είχα μια πορεία. Πολύ μικρή διαφορά με τον Ορφανό. Πραγματικά το λέγαμε και χθες. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. 150 ψήφι, 300 ψήφι διαφορά. Ξανά πολύ 250 μικρή, ψήφι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα όλη μέρα χθες. Βασικά μέχρι αργά το μεσημέρι είδα την δήλωση του Κωνσταντίνου Ζέρβα που ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα για την επόμενη Κυριακή και τελείωσαν όλα. Ναι. Θα αναφερθούμε και σε αυτό, σε δεύτερο πλάνο.
Υπάρχει και η ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη με 4 ή 5 βραζιλιάνικες σημαίες. Νομίζω 4. Θα τα χαλάσουμε τώρα στις σημαίες, Στέργιο. Μήπως, παιδί μου, 4 σημαίες σημαίνει ότι θα φέρουμε 4 βραζιλιάνικες. Κάτσε, περίμενα να σου πω. Και 5 θα φέρουμε 5 βραζιλιάνικες. Περίμενε να πούμε. Θα αναφερθούμε Γιώργος και σε αυτό. Σαββίδης στο Instagram. Μετά το πρωτοδιάλειμμα. Πέρσι πάντως όταν το έχει κάνει αυτό ήταν για τον Ζαμπά. Ναι. Περίμενε, Στέργιο, γιατί είναι και πολλά τα story από χθες. 4 σημαίες. 4. Άρα μήπως να ετοιμαζόμαστε για 4 βραζιλιάνους. Ναι. Οκ. Okay. Μη φας. Όχι. Θα το αναλύσουμε και αυτό. Τι θα αναλύσεις, 4 σημαίες. Όχι, για τις σημαίες. Τις 4 σημαίες, οκ. Okay. Θα το αναλύσουμε και αυτό. Γενικότερα πάντως, για να το κλείσουμε στο πρώτο μισάωρο, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή με τον Σταύρο, ότι το πρώτο μέτρημα, παιδιά, θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Πέρα από το ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη, εντάξει, Στέργιος. Από τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα που λειτουργεί απίστευτα καλά τα τελευταία 2 χρόνια. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μιλάμε για την ομάδα που παραμένει αετή εδώ και 36 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα από την περσινή σεζόν, όχι την που τελείωσε, την προηγούμενη. Γεγονός. Άρα λοιπόν, αφορισμοί, αγανάκτηση και οτιδήποτε άλλο και βέλη εναντίον του Ιβάν Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη, του Ράσβαν Λουτσέσκου, παιχτών που φεύγουν, αυτά παιδιά καλό θα είναι σιγά σιγά να τελειώσουν, αν και δεν νομίζω, πάντα θα υπάρχει μια μικρή μερίδα που πραγματικά θα είναι θυμωμένη με όλα, είτε μιλάμε για εκλογές, είτε για ΠΑΟΚ, είτε για διάφορα περιστατικά στην καθημερινότητα. Είναι μια μερίδα που τα βλέπουν όλα μαύρα, προφανώς τους φταίει η ζωή τους και βρίσκουν από κούμπι τον ΠΑΟΚ, τις εκλογές, οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε, όχι υπομονετικοί, θα πρέπει απλά να καταγράφουμε και να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ στις 26 Ιουνίου. Τι κενά θα έχει, ποιοι θα έχουν έρθει, ποιοι θα έχουν φύγει. Το να ισοπεδώνουμε καταστάσεις και πράγματα και πρόσωπα από τις 25 Μαΐου, τουλάχιστον δεν δείχνει από μέρους μας μια ωριμότητα, ούτε δείχνει αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Το να υπάρχει ανησυχία, το να υπάρχει ενδιαφέρον, είναι όλα μέσα, θεμητά και κατανοητά, αλλά το να υπάρχουν αφορισμοί από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τον τελευταίο ποδοσφαιριστή, νομίζω εντάξει. Είναι η σημεία των καιρών, εγώ πλέον το έχω αποδεχτεί, είναι μια μερίδα που δεν ξέρουν τι τους φταίει για τη ζωή τους, δεν ξέρουν τι προβλήματα έχουν στην καθημερινότητά τους και ξεσπάνε μέσα από ένα πληκτρολόγιο, είτε πίσω από ένα ψευδώνυμο, είτε πίσω από οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για τον Χατζερίδη, ο οποίος φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Σοκ. Υπάρχει ένας ειδικός όρος που έχει μπει στο συμβόλαιο του παίκτη το περσμένο καλοκαίρι από τη Μαρία Γκοντζάρεβα, ο οποίος έχει να κάνει με τις συμμετοχές του. Ενεργοποιείται τώρα και ουσιαστικά ο Χατζερίδης είναι να μείνει ελεύθερος και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Καλή επιτυχία δεν ξέρω πού θα είναι αυτός. Στον Χάτσε. Ναι. Που δεν του αρέσει να τον βοράζουν Χάτσε γιατί δεν είμαι Έλληνας. Μπείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες στο ΠΑΟΚ 24 γιατί υπάρχει πλούσια ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω από κάτω ένα σχόλιο που λέει ένας φίλος ποιος είναι αυτός. Στέργια. Κοίταξε, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή. Ποιος αργεί πέρα στην προπόνηση. Που αργούσε ένα μισάωρο σε κάθε προπόνηση. 25-30 λεπτά, όχι 5-10. 25-30 και όχι μία διαφορές από ό,τι καταλάβαμε. Και δεν το λέει ένας, ούτε είναι Ράδιο Αρβίλα, το λένε 2 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων ο ένας είναι φίλος του. Δηλαδή, άμα σου λέει ο φίλος ότι αργεί 30 λεπτά, πάλι ότι αργεί 40, θα πω εγώ. Ωραία πράγματα. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που εγώ το μόνο που θα του χρεώσω, του Χατζερίδη, είναι ότι δεν ένιωσε υποχρεωμένος, θα μου πεις με το ζόρι δεν γίνει τίποτα, να βγει στη φιέστα, γιατί όντως και αυτός ήταν κομμάτι της ομάδας, εντάξει. Ναι. Έλειπε από την φιέστα, δεν ήταν καν στην Τούμπα, ενώ έκανε προπονήσεις εκείνες τις μέρες κανονικά με την ομάδα. Και ο άνθρωπος δεν έκατσε καν να δει να είναι στο τελικό του κυπέλου. Ναι. Πήγε στις Μαλβίδες. Μιλάμε για. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έγινε ποτέ κομμάτι βγάλει, του συνόλου, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πιστεύω γενικότερα να είναι κομμάτι κανενός συνόλου ο Χατζερίδης. Δηλαδή, αυτή είναι η εντύπωση που μου βγάζει. Δεν,
Κοιτάξτε, έχει φίλους, δεν ξέρω. Και μόνο που έχει κάνει εκείνη τη. Έχει φίλους, ρε Στέργιο. Ναι, ρε, δεν του βλέπω και πολύ κοινωνικό. Και μόνο που είχε κάνει και τη δήλωση το ότι με φωνάζουν Χατσερίδη και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι Έλληνας και όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, όχι, δεν το λες. Δεν το λες αυτό πράγμα. Οι συμπαίκτες μου νομίζουν ότι είμαι Έλληνας και με φωνάζουν Χάτσε. Αυτό δεν είναι ωραίο αυτό πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για. Δεν το λες αυτό. Για Νόμπελ εξυπνάδες τώρα, εντάξει. Δεν το λες, δεν είναι κάτι. Δεν είναι ωραίο αυτό πράγμα. Και αν όντως εσένα σε πειράζει, κατά το για σένα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που δεν τα λέμε. Μην τα λες. Και δεν είσαι 22 ναι, χρονών. Σε όλο τον κόσμο και δεν αποτελούν εξαίρεση οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Κόβουν τα επίθετα ή τα μικρά. Τον Μπέλκα τον φωνάζουν Πέλκι, ας πούμε. Ναι. Ο μόνος στην παγκόσμια ιστορία που θύχτηκε γιατί κόψαν το επίθετό του είναι ο Χατσερίδης. Τέλος πάντων. Να πω ότι τον φωνάζανε Τεμέτερον. Να πεις ότι ναι, εντάξει. Τον φωνάζανε αντί για Χατσερίδη Χάτσε. Και νόμιζε ο Χατσερίδης ότι το Χάτσε είναι ελληνικό όνομα και δείχτηκε. Εντάξει, οκ, στην ευχή του Θεού. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα. Δεν είναι τόσο άσχημος ποδοσφαιριστής. Απλώς για το ποδόσφαιρο που ήθελε ο Ράσβαν Λουτσέσκου δεν κολούσε με το καλημέρα. Δηλαδή το αντιληφθήκαμε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη προπόνηση. Το αντιληφθήκαμε από πριν, βλέποντας παιχνίδια του. Ναι, απλώς έλεγε εντάξει, παιδί μου, μπορεί είμαστε υποχρεωμένοι να τον δεις και στην προπόνηση και στους αγώνες. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά από τη δεύτερη τρίτη προπόνηση στην Ολλανδία πέρσι τέτοιο καιρό καταλάβαμε ότι δεν. Και το κατάλαβαν και οι συνεργάτες του Ράσμα Λουτσέσκου και ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός. Νομίζω ότι πήρε τις ευκαιρίες του Χατσερίδης. Ακόμα και αυτός δεν μπορεί να πει ότι δεν πήρε ευκαιρίες. Μια χαρά ευκαιρίες πήρε. Μόλις ο Χατσερίδης ειδικά πήρε ευκαιρίες. Αλλά σ' όσα παιχνίδια αγωνίστηκε, δεν. Δηλαδή, πέρα από τη δύναμη που έχει από τη φύση του και το ύψος του που βοηθάει στις στημένες φάσεις, από εκεί και πέρα, πολύ αργός με την μπάλα στα πόδια, πολύ ανασφάλεια στις κινήσεις του. Δεν ξέρω, μπορεί να έφτιαξε και το περιβάλλον, να μην δέθηκε ποτέ με τον ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Υπήρξαν άλλες μεταγραφές πετυχημένες. Καλή επιτυχία στην επόμενη μέρα της καριέρας του. Να λέω παίκτη του ΠΑΟΚ, που να μην το έχει φερθεί ο ΠΑΟΚ άσχημα. Δεν τον έβαλε ο Λουτσέσκου να προπονείται στη Μεσημβρία μόνος του 5 ώρα το πρωί. Με την ομάδα προπονήσεις έκανε. Να μην είναι καν στο τελικό και να πηγαίνει με την οικογένειά του στις Μαλβίδες, λες και θα χάσει τις μέρες για διακοπές. Οκ, okay. Νομίζω δείχνει και πράγματα για το χαρακτήρα του καθενός. Αυτά και για το Χατσερίδη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Ρίτζες Καζίνο και το θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται. Οι παραστάσεις στο Λαός Τραγούδι θέλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Έχουν μείνει, παιδιά, ακόμα 4 παραστάσεις. Οπότε, όσοι δεν έχετε πάει στο θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή Διονυσίου στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα για τον πατέρα τους, μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια από τα ticket services στο ticketservices.gr, καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του Ρίτζεσι Καζίνο όλο το 24ωρο. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 Ιουνίου, Παρασκευή 14 Ιουνίου, Σάββατο 15 Ιουνίου. Οι επόμενες παραστάσεις. Δεν έχει δηλαδή άλλες παραστάσεις για το Μάιο. Έχει 4 παραστάσεις τον Ιούνιο. Μία ακόμα σούπερ επιτυχημένη παράσταση, σοου, πείτε το πώς θέλετε, στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας είναι η Εναδομό, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου σπιτιού. Με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες να τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στον Φίνικα. Τα νέα γραφεία της Αναδομό και φυσικά η Στίχημαν, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 με πολλές επιλογές σε μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα αλλά και ποδόσφαιρο ακόμη. Αύριο είναι ο τελικός του Europa League, το Σάββατο είναι ο τελικός του Champions League. Οπότε μπορείτε να μπαίνετε και να δοκιμάσετε την τύχη σας και στο Live Casino φυσικά και στο Σερί το οποίο έχει επιστρέψει από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα, με Βαρέλα, με Κάνιας και με όλες τις εξελίξεις και τον ΠΑΟΚ. Επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Σταύρο για όλα τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ και για τον Βαρέλα και για τον Κάνιας και για ό,τι άλλο υπάρχει. Και για το ΡΕΙ υπάρχει εξέλιξη, θα την πούμε και αυτή. Ναι, υπάρχει συμβούλιο στη Λίγκα. Ενδεχομένως, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να ξέρουμε για το πώς θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα. Σημαντικό και αυτό. Αν θα έχουμε play-off, αν θα έχουμε τρίτο γύρο, που δεν νομίζω ότι προκρίνεται αυτή η λύση. Και για τελικό περιμένουμε εξέλιξη. Να δούμε αν θα. Για τελικό λέω. Για κύπελο. Αν θα υπάρχει διπλός τελικός, αν θα καταργηθεί το σύστημα των ομίλων. Έχουμε πολλά να περιμένουμε και από εκεί. Έχουμε και τον Σταύρο. Καλησπέρα. Αγάπη, τι έγινε, Σέργιο. Τι γίνεται. Τι γίνεται, Σταύρο. Εσύ πες μας.
Τρέχω για τα χαρτιά, ρε παιδιά, τι να κάνω. Περνάς δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν κατάφερα να κάνω καμία δουλειά μέχρι τώρα. Γιατί δεν βάζεις κάποιον υπάλληλο, Σταύρο? Κάποιον υπάλληλο. Τέλειο μπορείς να πάρεις, θα πάρεις τα χαρτιά. Αν μου το να θέσεις, θα κάνω ό,τι μπορώ. Σιγάρι, Στεριό. Έτσι, εύκολα. Με το ζημίο τώρα, παιδί μου, τι εύκολα. Τι έχει πέσει το επίπεδο, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλειο, παραδέχεσαι ότι καφατζωνόμαστε για βαρέλα. Δεν είπαμε κουβέντα. Καφατζωθήκαμε όλοι. Σταύρο, είπαμε στην αρχή ότι ήμασταν. Εμείς το λέγαμε όντως. Ότι αν δεν υπάρξει οριστική ανακοίνωση, δεν βάζεις το χέρι στη φωτιά. Γιατί από το πρωί το ακούω γενικά και το λένε. Πού να πάει, στο Αμπουντάμπι. Εδώ, ρε Σταύρο, η γυναίκα του καημένη λέει, έκλαιγαν τα παιδιά, δεν το συζητούσαμε από εδώ, Σταύρο, συζητούσαμε από εκεί. Αυτό που η αγάπη τους λέει, όλους καημένους, ρε Σταύρο. Ναι. Είμαι καλός άνθρωπος, τέτοια. Τώρα, με το εκατομμύριο το χρόνο, να την υποδόση σταματήσαμε να κλαίνε όλοι μαζί. Τα παιδιά είναι παιδιά, Σταύρο. Δώσουμε ένα εκατομμύριο και σου υπόσχομαι, δεν θα ξανακλάψω. Ούτε αν σκάσει ατομική βόμβα στα 30 μέτρα. Τα παιδιά είναι παιδιά, δεν έχει να κάνει με χρήματα. Η οικογένεια πάνω απ' όλα, family first. Η οικογένεια πάνω απ' όλα έβαλε 3 εκατομμυριάκια, βάλε και τα μπόνους, μπορεί να πάνε και 4. Μια χαρά η οικογένεια, σώθηκε. Και τα δισέκολα, αλλά οκ, εντάξει. Δεν κράζουμε, αφού τα δίνει ο πρόεδρος, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ έχει στόπερ, δεν ψάχνουμε στόπερ κατά τη διάρκεια. Θα μείνει το 75% της άμυνας μέχρι να επιστρέψει ο Βιερίνια. Αυτά είναι ωραία θέματα. Δεν μας έπαιρνε τώρα να ψάχνουμε το και στόπερ. Ο Ίγκας, ο τέλος πάντων, που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο, μπορεί να γίνει το παιδί, αλλά δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε. Πάμε τώρα το καλοκαίρι, που εκεί μπορεί ο αντίπαλος να μην έχει συνοχή, γιατί όλες οι ομάδες χτίζονται καλοκαίρι, να έχει ο ΠΑΟΚ ένα βαντάζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η λογική, Σταύρο, λέει ότι, το είπα και νωρίτερα, ότι ο Λουτσέσκου νομίζω ότι θα έδινε την περισσότερη ενέργειά του και θα έχει το μεγαλύτερο άγχος από τις 26 Ιουνίου για το πώς θα κουμπώσει Κρέσπο με Ίγκασον. Δηλαδή το μεγάλο του άγχος αυτό θα ήταν. Εγώ λέω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της χθεσινής ημέρας είναι ο Βαρέλα που πήρε τα λεφτά και ο Λουτσέσκου που δεν θα έχει τον Δαργκά. Ναι. Νομίζω και ο Κρέσπο χάρηκε. Όσο να πεις. Πολλή ομάδα χάρηκε. Δεν είναι ναι. Πολλή ομάδα χάρηκε. Ξέρεις, όταν βλέπουν κάποιοι να παίρνουν σε ένα εκατομμύριο, θέλουν και άλλο το εκατομμύριο. Δεν είναι απλά η ομάδα, είναι μια ισορροπία λεπτή. Και άλλοι θα ανανεώσουν. Εδώ θέλει διαχείριση. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα πήρε ο ένας, άπα πανηγυρίζουμε όλοι, τα θέλουν και άλλοι. Οι παίκτες είναι μυστήρια μάρα. Δεν είναι εύκολη. Αυτό το λέγαμε από την αρχή. Τα θέλουν προσοχή όλα. Ναι, γιατί προφανώς. Μία γκέλα με το Χατσερίδη έφερε ολόκληρη η αλακατοσούρα. Πάντως στην περίπτωση του Βαρέλα, ο παίκτης ήρθε στον ΠΑΟΚ και όχι ο ΠΑΟΚ στον παίκτη και δεν νομίζω να ανέβασε και την τελευταία του προσφορά ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Αυτά που έδωσε, που έδινε στον Βαρέλα, τα έδωσε. Εντάξει. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή δεν... Ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες, θα πάρει σίγουρα καλούς παίκτες. Θα πάρει σίγουρα παίκτες σε παραγωγική ηλικία, δεν ψάχνει δηλαδή. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα, που ψάχνει σταθερές, γιατί έχει χάσει τα ημεία και παρακαλάει τέλος πάντων ο Βαλμπουενά που είναι το 35 να έχει κίνητρο. ΠΑΟΚ θα πάρει σε παραγωγικές ηλικίες. 24, 26, 27, εκεί. Ωραία. Εντάξει, ενδεχομένως να... Και θα πάρει και καλούς παίκτες. Δεν θα πάρει καλούς παίκτες. Πάω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το μόνο προβληματισμό που έχω είναι το πότε. Αυτό είναι. Αλλά οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι πάει για αγορές, άρα αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι μπορεί να κάνει τις μεταγραφές και σε καλύτερο timing. Γιατί αν περιμένεις ελεύθερο, ο ελεύθερος στην Ελλάδα την έχει έναντι επιλογή. Δεν είναι εύκολο να πει στην Ελλάδα. Εντάξει. Άρα λοιπόν η αγορά είναι πιο εύκολη. Πιο εύκολη, πιο πολλά λεφτά βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό, είναι αλλά και πιο καλή σε timing ναι. Η αγορά. Θα δούμε παιδιά, καλό μαντάτο του Βαρέλα. Βέβαια. Μήπως θα πρέπει Σταύρο να έχουμε και ένα 5% για Σάχοβ, λες? Δεν θα κάτσω για το Σάχοβ, νομίζω είναι αλλιώς η περίπτωση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τώρα 7,5% στο Σάχοβ. Η Μπαρσελόνα στο 4ο κεντρικό της ΧΑΦ δεν δίνει 800.000 για το μισό. Όχι, να γυρίσει ο Σάχοβ, λέω, και να πει παιδιά, αποδέχουμε την πρότασή σας. Την τελευταία. Νομίζω ότι περιμένουμε απόφαση του Γκάνια σήμερα, την απάντηση του Γκάνια. Ναι. Και θα πάρουμε κι άλλο ένα κεντρικό χαφ και θα περιμένουμε να γυρίσει ο Μαουρίτσιο και να δούμε τις κατάστασεις του Βέμπλου. Αυτή είναι η εικόνα όλη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και μπακ, σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και έναν μεσοεπιθετικό. Αυτά είναι σίγουρα όλα. Υπάρχει εξέλιξη με το Ρέι, το λέγαμε και πριν. Ωραία, θα πάει στην Παρτούκα. Ο ΠΑΟΚ κλειτώνει το συμβόλαιό του. Ωραίο όνομα ομάδα, Σταύρο,
Η Πασούκα. Ναι. Ναι, καλή ομάδα. Καλό που είναι. Καλό πρωτάθλημα. Ακριβό πρωτάθλημα. Με πολύ κόσμο. Καλό όνομα ωραίο εκεί. Καλό όνομα ωραίο εκεί. Το ανανεώσαμε για ένα χρόνο, μήπως το πουλήσουμε τον χρόνο. Άρα δύσκολο το θέμα. Ναι. Άξι, νομίζω ότι ο Πάκ ποντάρει να κάνει μια καλή σεζόν εκεί και λίγο να ενεργοποιηθεί και αυτός ξανά. Ακριβώς. Εντάξει. Αυτά δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα το Μεξικό, να ξέρεις. Ναι. Είναι καλό πρωτάθλημα. Έχει λογική όμως, γιατί τουλάχιστον θα παίζει και σε επίπεδο στοιχείων. Δεν τον λες κακότερο με το φύλακα. Απλά... Δεν είναι καλός με το φύλακα. Σε κάτι τώρα, δεν είναι και κακός, μωρέ Σταύρο, όμως. Δεν είναι αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Δεν είναι. Δεν τέριαξε εδώ πέρα. Όσο έπαιξε. Μας πιάσανε. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, Ατζέιδης τελείωσε. Ναι. Ένας όρος που έβαλε Κοντζάρεβα πέρσι μας λείπωσε από πολλά. Που είχε να κάνει με το ποσοστό συμμετοχών. Μπράβο τη Μαρία. Μπράβο τη Μαρία. Το μαράκι λειτουργήσε, την πήρε καμπάλι. Ναι. Εντάξει. Σιγά σιγά να βγάζει και το ρόστερ, γιατί παιδιά δεν γίνεται πλέον με 35-40 εκατομμύρια και να παίζουν τα 20. Αλήθεια είναι και αυτό. Και, και έχει ακόμα αρκετές ανοιχτές υποθέσεις. Να μην τις ξαναλέμε. Ναι, ναι. Όπως είναι του Άρντα. Έχει τώρα Ραούλ Μπράβο την υπόθεση, δεν ξέρω αν σχολιάσατε. Ναι, το είπαμε. Εγώ Σταύρο έπεσα από τα σύννεφα για τον Ραούλ Μπράβο, αυτό έλεγα. Εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα. Νομίζω είναι πλεκτάνη. Ως εγκέφαλος της οργάνωσης της Σταύρο. Πολύ πόλη μας, ναι. Φτάσουν οι υποθέσεις μέχρι εδώ. Και αν φτάσουν μέχρι εδώ οι υποθέσεις, έσφιξαν. Αρκετά. Ναι, γιατί η ισπανική δικαιοσύνη δεν είναι ελληνική, Σταύρο. Θα διβρούν την άκρη σε σύντομο διάστημα. Ναι. Άμα υπάρχουν και αρχεία. Δεν θα μαλώνουν 5 χρόνια αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα, όπως γίνεται εδώ πέρα στα μέρη μας. Όχι, για την εγκληματική οργάνωση που είναι ένας άλλος παρουσιάζει ως εγκέφαλος. Πολύς φυλακή έμα φτάσει μέχρι εδώ, παιδιά. Ναι. Λένε οι πληροφορίες μας. Άντε να δούμε. Σταύρο, δεν το έχουμε κουβεντιάσει γενικότερα. Υπάρχει το Συμβούλιο της Λίγκας σήμερα. Πάμε για το 1-6, play-off. Και 7-14. Έχεις κάποια πληροφορία με τι όρους θα μπαίνουν οι ομάδες στα play-off ή ακόμα... Κανονικά τη βαθμολογία τους. Συνεχίζεται κανονικά το ίδιο. Κανονικά τη βαθμολογία τους και 1-4. 1-6 είπα, 1-6. 1-6 και μετά είναι 7-14. 1-6-7-14. 1-2 τον 6. Χωρίς δια-2, συν-5, συν-7, πλην 8. Όχι, η βαθμολογία που υπάρχει. Δεν μου ακούγεται καθόλου κακό. Νομίζω είναι, είναι το πλέον δίκαιο. Το πλέον δίκαιο. Αυτό πιστεύω. Και αυξάνονται κατά πολύ τα παιχνίδια. Συν 10. Κατά πολύ όχι. Εντάξει. 26 συν 10 παιχνίδια. Είναι 36. Ναι. Εκεί αυτό θα ψηφιστεί. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Δεν ξέρω σήμερα θα έχουμε... Έχουμε και ένα θέμα με τα τηλεοπτικά. Σύντομα θα ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα μείνει στην ΟΒΑ ή θα πάει στην ΕΡΤ. Ναι. Μέχρι στο επόμενο 20ήμερο νομίζω θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Ναι. Ανανέωσε και η Στίχημαν, νομίζω ο ΠΑΟΚ. Στίχημαν και ΠΑΟΚ πήγανε μαζί μια διετία πάρα πολύ καλά. Ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Πάμε παρακάτω. Εύκολη διαπραγμάτευση. Θέλουμε να συνεχίσουμε και εμείς θέλουμε να συνεχίσετε. Ανέβηκε λίγο το ποσό. Ετοιμάζονται τα συμβόλαια. Σημαντικό γιατί είναι ένα πρόβλημα. Ένα θέμα λιγότερο, εντάξει. Όταν λύνεις θέματα είτε αφορούν χορηγίες... Όταν ΠΑΟΚ ανανέωσε με τη Στίχημαν ένα χρόνο πριν. Δείγμα του πόσο καλά πήγαν τα πράγματα και το πόσο ευχαριστημένες είναι και οι δύο πλευρές. Ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Η Στίχημαν έχει πάρει το μερίδιο αγοράς του Βουλευτής Αγωνίου και θέλει να διατηρήσει. Έχει φτιάξει και το προφίλ της λόγω της καλής παρουσίας του ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να φύγει. Ναι. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι, Σταύρο, στο πολιτικό κομμάτι. Γιατί χθες όταν μιλήσαμε δεν είχαν κλειδώσει τα αποτελέσματα. Σήμερα μπορούμε να... Από ό,τι μου λένε, Ζέρβας προφανώς ακόμα μάχονται. Ακόμα, θα έχετε λέει ότι ψεύδεις μέχρι το Σάββατο, μέχρι την Κυριακή, η καταμέτρηση. Όχι, νομίζω ο Ζέρβας έχει ένα προβάδισμα μικρό, θα μάθουμε ακριβώς την και πώς σε λίγο. Ναι. Το παρακολουθούμε. Πάντως για του Σταυρού, Σταύρο, στις δημοτικές εκλογές έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Δηλαδή τώρα ξεκίνησε η καταμέτρηση. Άσκο. Δεν ξέρω, το σύστημα λίγο μου φαίνεται, τέλος πάντων. Μάλλον θέλει κάποια ανανέωση το σύστημα καταμέτρησης στη χώρα μας. Ναι. Αλλά Σταύρο, στις εθνικές εκλογές δεν θα είσαι εδώ τελικά, άμα γίνουν 7 Ιουλίου. Δεν θα είμαι εδώ, όχι. Δεν θα μπορέσω να ψηφίσω Κυριάκο. Δεν θα είσαι εδώ. Μήπως να στηθούν κάλπες για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό.
Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε για τον Βούπερ, να τους πείσουμε. Απλά, Σταύρο, να πάρεις μαζί σου την ταυτότητά σου, όχι καμιά κάρτα πάλι. Ναι. Να πας προετοιμασμένος. Εσύ φταίς, Σταύρο. Κανείς άλλος φταίει. Να ξέρεις. Εγώ φταίω, ναι. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, παιδιά. Σας αφήνουμε. Άντε, καλή συνέχεια. Bye. Σταύρος Κόλκας. Αν λυμμένες υποχρεώσεις. Καλό κουράγιο. Δεν τον άφησα να είναι μαζί μας. Καλό κουράγιο. Δεν αγαπάει. Πώς ταιριάζει πολύ. Εμένα λες ότι είναι ψυχοπονιάρα και όλος λέω καημένη. Έχεις πάει σε δημόσια υπηρεσία ποτέ ή βάζεις άλλους? Βάζω άλλους. Ή βάζω άλλους ή τις παίρνω μαζί μου γιατί δεν μπορώ μόνη μου. Χρήστος, ή πηγαίνεις σε δημόσια υπηρεσία και σε δύο λεπτά τελειώνεις, ας πούμε. Μα δεν ήθελε. Η αγάπη αυτό νομίζει, δηλαδή. Δεν ήθελε να πάει σε δημόσια υπηρεσία σήμερα. Άλλη ήταν η δουλειά. Δεν θέλει. Ναι, μαζεύει τα χαρτιά του γάμου. Καλά τώρα. Εγώ δεν λυπάμαι δεν κανέναν. Κοίταξε, εσύ λυπάσαι μόνο τη γυναίκα του Βαρέλα. Τον καημένο τον Βαρέλα και τον καημένο τον Ερίκη. Έκλαιγαν τα παιδάκια, έλεγε η γυναίκα. Έκλαιγαν τα παιδιά, δύσκολες στιγμές περάσαμε. Εντάξει, δύσκολα. Υπήρξε μία ανακούφιση στην οικογένεια. Τα παιδιά είναι μικρά, Στέργιο. Για τον Βαρέλα μετράει πολύ. Είναι 12, 10 και ο μικρός πόσο είναι, δεν ξέρω. Μην βλέπεις τώρα τον Πρίγιοβιτς που η κυρία Πρίγιοβιτς πηγαίνει, δεν πηγαίνει μάλλον εκεί καθόλου πλέον. Εκεί που είναι ο Πρίγιοβιτς. Αλλά τη βλέπεις σε διάφορα ταξίδια. Ήταν στο Grand Prix του Μονακό, Στέργιο, προχθές. Το ζεύγος. Πες, η καημένη η κυρία Μπρούγκη που δεν βλέπει τον Αλεξάνδρ κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι στεναχωριέται, δεν τη βλέπω να στεναχωριέται πολύ. Ούτε τον Αλεξάνδρ βλέπω να στεναχωριέται πολύ. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο επιβεβαιώνεται ήδη στις τελευταίες στιγμές. Η Super League έχει αποφάσισε play-off για τη νέα χρονιά. Το λογικό. Δεν πέρασε η πρόταση Λισάνδρου για ενδιάμεσο γύρο. Δεν είχε πολύ νόημα. Ανάμεσα στους δύο γύρους. Δεν είχε πολύ νόημα αυτό. Θα είχε νόημα αν αυτός ο γύρος ήταν στο τέλος των δύο γύρων. Ναι, αυτός ο ενδιάμεσος γύρος και θα κάνουν έναν όμιλο ο πρώτος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ναι, ο έβδομος. Ναι, δηλαδή ναι, μονά ναι. Και ζυγά. Ναι, δηλαδή ρε παιδιά, μην το τερματίζουμε κιόλας. Όχι. Ξαναλέω, θα είχε ένα νόημα να υπήρχε ένας τρίτος γύρος όπου η ομάδα που είχε τερματίσει πιο πάνω από την άλλη να έχει, ξέρω εγώ, το πλεονέκτημα έδρας να παίζει στην έδρα της. Αλλά αυτός ο ενδιάμεσος γύρος ποτέ δεν το κατάλαβα με τον τρόπο που ήθελε να γίνει η πρόταση Λισάνδρου. Play-off λοιπόν, θα περιμένουμε να μάθουμε και οριστικά ότι οι ομάδες θα μεταφέρουν τους βαθμούς τους και δεν θα έχουμε τις αηδίες προηγούμενων ετών δια 2, δια 5 για κάθε βαθμό κτλ. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εκεί, γιατί η ατζέντα ήταν γεμάτη, είπαμε και για το κύπελο υπάρχει μια κουβέντα που πρέπει να γίνει. Και να κλειδώσει λίγο όλο αυτό και για το τηλεοπτικό και ακόμα και για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος θα έπρεπε να συζητηθεί σήμερα στο Συμβούλιο. Οπότε περιμένουμε διάφορα από εκεί. Ναι, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε σήμερα σε όλα. Εξέλιξη για το κύπελο. Εγώ νομίζω, να μαζευτούν στην ΕΠΟ, η Επιτροπή Κυπέλου, να τα βάλουν κάτω. Ναι. Φαντάζομαι το κανάλι που έχει το κύπελο θα θέλει ομίλους. Άλλοι δεν θα θέλουν, αλλά το λέγαμε και χθες. Πρέπει κάποια στιγμή, παιδιά, να αποφασίσετε να βγάλετε το καλύτερο μοντέλο που θεωρείτε σωστό και να το έχουμε για 5-10 χρόνια. Αναδιετία να αλλάζει το πώς γίνεται το κύπελο. Αν μη τι άλλο, δεν δείχνει σοβαρότητα. Έχει αλλάξει τουλάχιστον 40 φορές τα τελευταία 60 χρόνια το πώς διεξάγεται το κύπελο Ελλάδος. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στην Ταγκανίκα. Τον αλλάζει. Στην Ταγκανίκα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε τώρα Ταγκανίκα κύπελο. Ναι. Θα έχουν τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής εδώ και 10-20 χρόνια, είμαι σίγουρος. Εντάξει, εδώ το αλλάζουμε για να βρούμε το σωστό. Ναι, άμα δεν το βρίσκεις 50 χρόνια, κάτι δεν κάνεις σωστά. Όχι, Στέργιο, όχι, όχι. Το αλλάζεις για να βρεις το σωστό. Υπάρχει πρόγραμμα. Ναι. Με έχει κουράσει αυτό που τα βλέπεις όλα καλά. Παραλήθεια σου λέω. Θα το ξεπεράσω. Ναι, τα βλέπεις όλα τόσο ωραία. Δεν μπορώ. Σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, λοιπόν. Την ίδια ώρα, μεταξύ, στην Ισπανία συνεχίζονται τα ρεπορτάζ για όλο αυτό που έχει σκάσει σήμερα από το πρωί για τα στημένα παιχνίδια. Υπάρχει ρεπορτάζ στην El País που ξετυλίγει το κουβάρι πώς ξεκίνησαν οι αρχές να επικεντρώνονται σε όλο αυτό το κύκλωμα, όπως το λένε στην Ισπανία, ποιος είναι ο ρόλος του Ραούλ Μπράβο και όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται στην ιστορία, ποιοι αγώνες είναι μέσα, ποιες είναι οι κινήσεις των αστυνομικών αρχών. Γενικότερα, έχει ξεσπάσει ένας άλλος, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ισπανία.
και θα έχει και συνέχεια. Ο εγκέφαλος, μπράβο. Απλώς στην Ισπανία θα βάλουν στο εδόλιο και ποδοσφαιριστές, αγάπη. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε τη μαγεία τα παιχνίδια να στείλουν χωρίς ποδοσφαιριστές. Και ποδοσφαιριστές και μέλος του ιατρικού team. Ναι. Τα πάντα. Στην Ελλάδα για το Κοριόπολη σαθώθηκαν όλοι. Ναι. Σχεδόν. Ένας-δύο την πλήρωσαν, οπότε ένα-δύο άτομα στείλαν τα παιχνίδια. Χωρίς να έχουν τη συνδρομή προπονητών ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για μαύρη μαγεία κανονικά. Το να στείλει ένα παιχνίδι χωρίς να πλησιάσει προσεγγίσεις κάποιον ποδοσφαιριστή. Στην Ελλάδα έγινε και αυτό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Κοριόπολη αθώοι. Όλοι οι παράγοντες αθώοι. Μια χαρά και η ζωή συνεχίζεται. Στέργιο φίλος μου στέλνει: η Ταγκανίκα είναι λίμνη. Θα έχουν ένα κύπελο. Εντάξει, την πέρασα με την Ταζανία. Δεν πειράζει. Θα υπάρχει κύπελο Ταγκανίκας. Κάτι θα έχω διαβάσει και θα υπάρξει στο μυαλό μου για το πρώτο. Γιατί στη Σουηδία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Το δεύτερο. Μαζί μας το Ρίζες στη Καζίνο. Και η παράσταση «Ο λαός τραγούδι θέλει» στο θέατρο Βεργίνα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Παρασκευή 7 Ιουνίου στα γενέθλιά μου, αγάπη. Η επόμενη πότε? Παράσταση 7 Ιουνίου. Ναι. Σάββατο 8 Ιουνίου η επόμενη παράσταση. Και φινάλε Παρασκευή 14 Ιουνίου, Σάββατο 15 Ιουνίου, κλείστε γέρο στα ειστήριά σας, στα ταμεία του καζίνου Old 24, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο και μοναδικό Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλεις να ανακαινήσεις το σπίτι σου, η καλύτερη επιλογή είναι η Αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στο Φίνικα, τα νέα του γραφεία και αναδομαυλανικένες.gr το site. Δηλαδή, στέλνω. Συνέχισα. Ρίχνω και τον καφέ. Ωραία. Το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και κάθε οικονομική δυνατότητα. Είτε για το σπίτι σας, είτε για κάποιο χώρο ξεχωριστά, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Και η στίχημα είναι μαζί μας. Η οποία στίχημα είπαμε ότι θα παραμείνει. Βασικός χορηγός του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολλές επιλογές ακόμα και αυτές τις ημέρες. Αύριο είναι ο τελικός του Europa League, το Σάββατο του Champions League, οπότε εκεί είναι ο μεγάλος ο χαμός. Αλλά γενικότερα υπάρχει και μπάσκετ και τένις, Roland Garros τέτοιο, και βόλεϊ και φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε στη στοίχημα και φυσικά το σερί. Και live καζίνο με πολλά κέρδη όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε. Έχουμε προγραμματίσει και για και μια συνέντευξη με μεγάλο ενδιαφέρον σε 2 λεπτάκια. Λέγαμε και νωρίτερα, πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι αποφασίστηκε οριστικά ότι θα έχουμε play-off ξανά στη ζωή μας από τη νέα περίοδο. Μένει να αποφασιστεί το αν οι ομάδες θα κουβαλάνε τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου ή θα έχουμε πάλι διαιρέσεις, προσθέσεις, αφαιρέσεις, ειδικούς συντελεστές και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι μόνο μειονεκτήματα έχει το σενάριο να έχουμε διαιρέσεις και ειδικούς συντελεστές. Πέρα ότι είναι άδικο για τις ομάδες και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί κανείς ούτε ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάντα πρώτος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται, για παράδειγμα, η διαφορά που είχε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ήταν φέτος στους 23 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, να ξεκινούσαν οι ομάδες με 3 ή 4 βαθμούς διαφορά. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, το πλέον δίκαιο θα είναι να κουβαλάνε οι ομάδες την βαθμολογία της κανονικής περιόδου στα play-off. Και τώρα, αν αγάπη ο πρώτος με τον έκτο έχει 30 βαθμούς διαφορά, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Να μην έχουν 30 βαθμούς. Ναι, εντάξει, έχει λογική. Δεν γίνεται διαιρέσεις και προσθέσεις. Είναι ένας μαραθώνιος 26 αγώνων. Δεν μπορείς να χάσεις αυτό που έχεις κερδίσει όλη τη χρονιά. Που έχεις κατακτήσει, μάλλον, όλη τη χρονιά. Μπαίνεις στα play-off με την βαθμολογία σου και από εκεί πέρα είναι άλλοι 10 αγώνες. Και αν ο πρώτος με τον δεύτερο έχει 15 βαθμούς, οκ, ξαναλέω, έτσι είναι η ζωή. Να φροντίσουν λοιπόν οι ομάδες, να ενισχυθούν, ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στα ίδια επίπεδα και να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Νομίζω την επόμενη ώρα θα έχουμε, μπορεί να και μέχρι το τέλος της εκπομπής, να έχουμε οριστικά νέα για το ότι αποφασίστηκε στη Super League. Προφανώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για όλα. Να δούμε τι θα προκύψει. Και περιμένουμε, ξαναλέμε, και το συμβούλιο της ΕΠΟ με την Επιτροπή Κυπέλλου για να μάθουμε
το νέο σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου σε πρώτη φάση και σε δεύτερη αν θα έχουμε διπλούς τελικούς ή όχι. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα τη Super League και τη ΕΠΟ. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που νομίζω το γνωρίζετε όλοι, ζει και κινείται μέσα στον ΠΑΟΚ. Ο λόγος στον επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης ΠΑΟΚ Γιάννη Βλάχο, ο οποίος ήταν με την K13 στη Στοχόλμη, παρακολούθησε το τουρνουά Λέναρ Γιώχασον. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Να διορθώσω, επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της Ακαδημίας. Της Ακαδημίας, ωραία. Εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φαντάζομαι ήταν μια ωραία εμπειρία αυτή που ζήσατε στην Στοχόλμη, έτσι δεν είναι? Κοίταξε Σέργιο, τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχουν σε τέτοιου βεληνικούς μεγάλα τουρνουά. Είναι μια λογική συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως προς το κλείσιμο της χρονιάς. Προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια και η διοίκηση των Ακαδημιών και φυσικά το κλαμπ γενικότερα έτσι, να υποστηρίξει την εκπαίδευση των παιδιών με συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες όπως είναι φυσιολογικό αντιλαμβάνεστε δίνουν τρομερές εμπειρίες γιατί αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες ομάδες των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ. Για παράδειγμα, οι αντίπαλοι μας εκεί ήταν η Αθλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ, η Γαλατά Σαράι. Υπήρχαν ομάδες από Ολλανδία, η Χέρενφεν, συμμετείχε η Μπαρτσελόνα σε άλλη ηλικιακή κατηγορία στους 2005 κ.ο.κ. Είναι μια περίοδος που γενικότερα τα περισσότερα τμήματα βρίσκονται στο εξωτερικό. Η K11 ήταν στην Πολωνία, η K15, η K12 και η K17 βρίσκονται στο Κατάρ. Στο Κατάρ, φοβερά πράγματα, ναι. Εντάξει. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, μεγαλώνει το κλαμπ, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό να προσπαθούμε να ακολουθούμε όλη την εξέλιξη, έτσι. Είναι λογικό, φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Γιάννη, επηρεάστηκαν τα παιδιά που χάσαν το τρόπαιο στις λεπτομέρειες, γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ για 2 βαθμούς από τους ομίλους. Στον τελικό για την 3η θέση κέρδισε την Καλατά Σαράι. Οπότε νομίζω είναι μια τιμητική διάκριση, ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά, όπως είναι το Λένα Γιώχασον. Θέλανε τα παιδιά το τρόπαιο, συναχωρήθηκαν, πώς τα είδες? Σαφώς, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Για τα παιδιά ο μεγάλος στόχος είναι αυτός. Ξέρουν ότι το επίπεδό τους είναι αντίστοιχο σε αυτές τις ηλικίες με το επίπεδο των ηλικιακών, σε αυτές τις ηλικίες είναι αντίστοιχο με των ομάδων του εξωτερικού. Το αντιλαμβάνονται και ήδη, γιατί δεν είναι το μόνο τουρνουά, συμμετέχουν σε πολλά, βλέπουν τους αντιπάλους τους. Είναι λογικό να καταλαβαίνουν και αυτοί ότι το επίπεδό τους είναι αντίστοιχο, οπότε πίστευαν ότι μπορούν να φτάσουν τουλάχιστον στον τελικό και να διεκδικήσουν εκεί το τρόπαιο από την Ίντερ. Δεν τα καταφέρανε, αλλά το κυριότερο από όλα που έχει να κάνει με αυτές τις ηλικίες είναι να βλέπουμε και εμείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, το επίπεδό τους. Δηλαδή, είδαμε ότι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ, ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εικόνα τους. Καταρχήν δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι. Υπήρξε ένα ατυχές, μια ισοπαλία, ας πούμε, σε ένα από τα παιχνίδια του ομίλου. Ναι. Με την Κουόπιο, την Φιλανδική. Ας ένα παιχνίδι όμως το οποίο θα μπορούσε να τελειώσει με ένα σκορ 2-3-0 υπέρ μας. Δεν συνέβη αυτό και πήγαμε για ένα αποτέλεσμα μόνο με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Στην τελευταία φάση, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, γιατί εκεί είναι 2 όμιλοι των 5 ομάδων. Οι 2 πρώτοι παίζουν τελικό. Και οι υπόλοιποι, ξέρεις, αγώνες κατάταξης. Το παιχνίδι με την Αθλέτικο, το οποίο ήταν καταπληκτικό πραγματικά παιχνίδι, καταπληκτικό. Και ας πούμε ότι αυτά τα μάτια συγκεντρώνουν και πολύ κόσμο. Δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια εκεί. Το δικό μας παιχνίδι γι' αυτό είχε γύρω στους 250-300 ανθρώπους. Υπήρχε μάτς της διοργανώτριας της ΑΕΚ Στοκχόλμης με την Μπαρτσελόνα, το οποίο είχε 1200 άτομα. Έτσι. Ναι, και μιλάμε φοβερό. Για την ηλικία του K13. Είναι φοβερό, τρομερό. Ναι. Τα παιδιά παίζουν και μπροστά σε κόσμο, καταλαβαίνετε. Το παιχνίδι λοιπόν με την Αθλέτικο ήταν ένα παιχνίδι που δεν το συναντάς εύκολα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν πολλά τέτοια μάτς μέσα στη χρονιά. Και γι' αυτό επιθυμούμε και περισσότερα τουρνουά στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Το παιχνίδι έληξε 1-1. Σίγουρα οι μικροί στεναχωρέθηκαν αρκετά και μάλιστα δυσκολευτήκαμε και λίγο και να τους, να τους συνεφέρουμε. Ναι, αλλά εμείς ήμασταν και οι προπονητές του τμήματος, δηλαδή ο Πέτρος ο Τσαπακής και ο Ηλίας ο Γαλανόπουλος ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εικόνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα το μέγεθος των αντιπάλων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά έτσι και απλά το προβληματισμός ξεκινάει ότι τι γίνεται μετά. Δηλαδή, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είμαστε στο ίδιο επίπεδο και από κάποιους και σε καλύτερο ναι. Και μετά όχι. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί τώρα εδώ σε 5 και 10 λεπτά. Γιάννη, είναι κάτι πιο βαθύ. Έχοντας πάρει μέρος σε πολλά τέτοια τουρνουά πλέον, έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα μεγάλα κλαμπ, τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή, έχει μπει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ελίτ, σε αυτές τις ηλικίες τουλάχιστον? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτό συμβαίνει
Γιατί και οι προσκλήσεις που δέχεται η Ακαδημία από μεγάλα τουρνουά του εξωτερικού είναι πάρα πολλές. Δηλαδή η K14 θα συμμετέχει σε μια εβδομάδα, 8 μέρες, στο μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει η Αθλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία. Και μάλιστα αυτό γίνεται και με τη βάση του καινούργιου της γήπεδο, του Wanda Metropolitano. Δηλαδή το γεγονός ότι οι προσκλήσεις που έρχονται στην Ακαδημία είναι πολλές και μάλιστα από πάρα πολλά τουρνουά, τα οποία πολλά από αυτά διοργανώνουν και μεγάλες ομάδες, έτσι. Είναι για μια γενικότερη αποδοχή. Δηλαδή δεν θα σε προσκαλέσουν αν δεν είσαι ανταγωνιστικός και εμείς τα τμήματά μας είναι παντού. Ναι, στα περισσότερα τουρνουά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και μια εξαίρεση, έτσι, μια-δυο στιγμές που να μην πάμε πολύ καλά, αλλά κατά βάση οι ομάδες μας είναι άκρως ανταγωνιστικές, πολλά από αυτά τα κατακτούν. Φτάνουν στους τελικούς, μπορεί να μην φτάνουν στους τελικούς και να πλησιάζουν εκεί, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι ομάδες του εξωτερικού ζητούν την παρουσία μας. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλος σεβασμός και το είδαμε, ας πούμε, και μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Αθλητικό Μαδρίτης, που οι προπονητές της, γιατί αντιλαμβάνεστε αυτά τα κλαμπ δεν είναι ένα και δύο, έτσι είναι 3-4 προπονητές. Ναι, ήρθαν και όχι μόνο απλά δώσαν συγχαρητήρια, αλλά συζήτησαν και με τους δικούς μας προπονητές. Δηλαδή, ότι μπράβο σας με τον τρόπο παιχνιδιού σας, χωρίς να αλλάξουμε το στυλ, δηλαδή εμείς, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο πρώτο λεπτό, ας πούμε, που χάναμε 1-0, αλλά χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο η ομάδα. Και αυτή τη γενική αποδοχή, ας πούμε, τη λαμβάνεις από, πλέον από όλους στο εξωτερικό. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιάννη, είχατε την υποστήριξη των παιδιών από την Στοχόλμη. Νομίζω σας φιλοξένησαν και στο σύνδεσμο την προηγούμενη του αγώνα με την Ατλέτικο. Αυτό τα παιδιά της ομάδας πώς το βίωσαν, αγχώθηκαν, ανέβηκαν ψυχολογικά? Γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος, αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στις Κερκίδες, όλο το τριήμερο. Καταρχήν, να σας πω ότι, εντάξει, το ζούμε παντού με τον κόσμο, εντάξει, το ζούμε πραγματικά παντού, αλλά ήταν ένα έντονο συναισθηματικό τριήμερο. Νομίζω ότι είναι η χρονιά που είναι πολύ έντονη συναισθηματικά για όλα, δηλαδή μετά από αυτά που ζήσαμε εδώ με το πρωτάθλημα, το κύπελλο, τη Φιέστα και όλα τα σχετικά. Για μας αυτό το πράγμα συνεχίστηκε και στην Σουηδία. Εντάξει, τώρα τι να πεις για τα παιδιά αυτά, και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί, και είναι άντρες, γυναίκες, μεγάλοι σε ηλικία, μικροί σε ηλικία. Φανταστείτε την ελληνική κοινότητα, ας πούμε, εκεί της Στοκχόλμης. Έχουν φτιάξει έναν καταπληκτικό χώρο όπου μας φιλοξένησαν εκεί να μας κάνουν ένα τραπέζι, ας πούμε, και να δουν και τα παιδιά έτσι λίγο το χώρο, να μυρίσουν την αίσθηση του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και στο εξωτερικό. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που υποστήριξαν, δηλαδή είναι σαν να παίζει η πρώτη ομάδα. Σας το λέω ειλικρινά, εσείς που βγαίνετε στο εξωτερικό, βλέπετε προετοιμασίες, φιλικά παιχνίδια, το ζείτε, ήταν σαν να έπαιζε η πρώτη ομάδα, πραγματικά. Δηλαδή, ο παλμός τους, τα συνθήματα, η ένταση τους στο παιχνίδι, ο πανηγυρισμός τους στα γκολ, ο τρόπος που μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Αθλητικό Μαδρίτης, ας πούμε, φώναξαν τα παιδιά στην κερκίδα για να τους συγχαρούν και να τους δώσουν έτσι λίγο κουράγιο, είναι συγκλονιστικός. Τα παιδιά, τι να σας πω τώρα, ίσως δεν υπάρχουν συναισθήματα, γιατί και οι μικροί, εκτός ότι βοηθήθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αντιλαμβάνεστε τώρα να υπάρχει ένας πυρήνας, ας πούμε, 70-80 ανθρώπων, 100 ανθρώπων σε αυτή την ηλικία που να τραγουδούν συνέχεια για σένα. Ναι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα παιδιά, φοβερό, και φανταστείτε τώρα τα παιδιά 13 χρονών, 12 χρονών στην ουσία, να έχουν αυτή την υποστήριξη. Δεν ήταν απλά εντυπωσιακό, ήταν συγκλονιστικό. Δεν σας κρύβω ότι όταν τελείωσε το μάτς με την Αθλητικό Μαδρίτης και πήγαμε κι εμείς προς τα εκεί, ήταν τόσο συγκινητικό. Είναι σαν να είσαι εδώ, δηλαδή σαν να ζεις στην Ελλάδα, ας πούμε, αισθάνεσαι τόσο όμορφα, και εκεί βλέπεις και το μεγαλείο που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ στις ψυχές των ανθρώπων αυτών, ας πούμε, γιατί ζουν εκεί τόσο μακριά, αλλά αισθάνονται σαν να είναι εδώ δίπλα σε εμάς. Και να σου πω την αλήθεια, και το βράδυ, ας πούμε, όταν πήγαμε στο σύνδεσμο, αλλά και την άλλη μέρα και με την Γαλατά Σαράι, όταν μας υποστήριξαν εκεί, ήταν στιγμές σαν που βιώναμε εδώ σε κάθε παιχνίδι της πρώτης ομάδας. Έτσι το αισθανόμασταν και εμείς, ας πούμε. Εντάξει, δεν, τι να πεις, υπάρχουν ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα. Απλά βλέπεις το μεγαλείο που μπορεί να προσδώσει, ας πούμε, ο σύλλογος και οι άνθρωποι που κινούνται με την ιδέα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο εξωτερικό.
Και νομίζω αυτό βοηθάει πολύ και τα παιδιά να χτίσουν χαρακτήρα από αυτή την ηλικία, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνονται πώς θα είναι μεγαλώνοντας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνεις, αγάπη, και έχει να κάνει κυρίως με το, με το ότι το ίδιο το κλαμπ είναι αυτό το οποίο σε οδηγεί στο να μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Πολύ δε περισσότερο ο κόσμος, ο οποίος περικλεί με το μεγαλείο του το σύλλογο, σου δείχνει από την αρχή ότι και την υποστήριξη θα την έχεις, αλλά φυσικά μεγαλώνοντας, όσο μεγαλώνει το κλαμπ, θα έχεις και την κριτική κάποια στιγμή. Έτσι. Ναι. Τα παιδιά το βίωσαν από αυτή την ηλικία και το βιώνουν στα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια και τα τουρνουά. Σίγουρα είναι και αυτό κομμάτι μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι της απόλυτης διαδικασίας που λέμε εμείς, της ποδοσφαιρικής, αλλά και κομμάτια που είναι ακριβώς γύρω από το γήπεδο, αλλά στην ουσία μέσα στην διαδικασία την εκπαιδευτική. Ναι, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που Γιάννη, είπες. Γιάννη, επειδή τα παιδιά αυτά έχουν την ευλογία και την ευτυχία, για παράδειγμα, το να ταξιδεύει ένα παιδάκι 13-12 χρονών, 11, στο Κατάρ, στη Σουηδία, στη Βαρκελόνη, μιλάμε, είναι πράγματα σύλληπτα για την Ελλάδα που ορισμένες ακαδημίες, δυστυχώς και μεγάλων ομάδων, δεν έχουν τα βασικά. Λειτουργούν τα παιδιά σε επαγγελματικό πρότυπο, δηλαδή έχουν προπονητές, έχουν γιατρούς, έχουν ψυχολόγους, έχουν ό,τι χρειάζονται για την αποθεραπεία τους, για την προπόνησή τους κτλ. Κτλ. Υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα παιδάκια να ψηλώσουν. Πολύ πρόωρα να ψηλώσουν, ενώ ψυχολογικά, και να νομίζουν ότι έχουν φτάσει ήδη σε ένα επίπεδο που, εντάξει, παίζω στον ΠΑΟΚ και παίρνω ένα κύπελο, ένα μεγάλο τουρνουά. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και πώς αντιμετωπίζεται? Θα σου πω, ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, και υπάρχει, θα σου πω γιατί, λόγω της κουλτούρας και του DNA του Έλληνα. Ναι. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες που μοιάζουν με εμάς, όπως είναι η Σέρβη, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και χώρες, όπως είναι η Σουηδία, που ήμασταν, έτσι, ή κάποιες κυρίως σκανδιναβικές, Γερμανοί, που δεν θα συμβεί αυτό. Συμβαίνει κυρίως σε εμάς τους Μεσόγειους, που το ταπεραμέντο μας είναι και λίγο... Σωστό. Ξέρεις. Ναι. Και όχι μόνο το ταπεραμέντο μας, αλλά σκέψου λίγο και το οικογενειακό μας περιβάλλον. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να ψηλώσει ένα παιδί, αν όλο το περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν θα του δώσει τις κατάλληλες βάσεις, τη δυνατότητα να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Σίγουρα, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι προπονητές. Παίζουμε εμείς, δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι μόνο προπονητές, και εκπαιδευτές και παιδαγωγοί, έτσι δεν είναι, μίλησες πριν για ψυχολόγους, σωστά. Όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, έχει να κάνει και με εμάς. Σαφώς και κάποιες στιγμές μπορεί να υπάρξουν τέτοια δείγματα, όμως είμαστε εκεί για να τα προλάβουμε, κυρίως γιατί καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, έτσι. Για να τα προλάβουμε, αν συμβούν, να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε με τέτοιο τρόπο τους αθλητές, ώστε να καταλάβουν ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος του κάθε τι που πετυχαίνουν. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε είναι η ταπεινότητα. Σίγουρα το μέγεθος του κλαμπ είναι τεράστιο, αλλά εμείς πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί σε κάθε έκφανση. Και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα περισσότερα μας τμήματα κρατάνε αυτό το επίπεδο, δηλαδή έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, okay, και πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μας ξεφύγει. Εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και να καθοδηγήσουμε πιο σωστά τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα, όταν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει και με την ηλικία, άλλο να συμβεί στα 12, στα 11, στα 13 και άλλο να συμβεί στα 17. Στα 11, στα 12, στα 13 και στα 14 ίσως το προλαβαίνεις. Ναι. Αν αυτό γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία κατηγορία, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, περισσότερη δουλειά και ίσως κάποια στιγμή να μην το καταφέρεις. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον, σας είπα, που κινείται ο κάθε αθλητής, το κάθε παιδί. Έχουν τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχουν μπει πλέον και οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών και εμφανίζονται όλο και σε μικρότερη ηλικία. Και αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί, να προσεχθεί. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί και να προσεχθεί από το ίδιο το κλαμπ. Εντάξει, το πότε, γιατί αντιλαμβάνεις ότι επειδή έχουμε βγει και στο εξωτερικό, έχουμε δει πράγματα, υπάρχουν κλαμπ που απαγορεύουν αυτήν την διαδικασία. Την επιτρέπουν από ένα σημείο και μετά. Λογικό μου ακούγεται. Αυτό όμως είναι και αυτό μια κουβέντα η οποία απλώνεται και επίσης σε μεγάλη, άλλα, ναι, κομμάτια. Πάντως καταλαβαίνω, ναι, Γιάννη, ότι το καταλαβαίνουν και οι γονείς τα τελευταία χρόνια που έχουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες, σε αυτό το επίπεδο, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη στο κλαμπ.
είτε μιλάμε για την ΚΑΠΑ 11, είτε για την ΚΑΠΑ 15, για την ΚΑΠΑ 12. Δηλαδή, τα παιδιά, οι προπονητές μοιράζουν τον χρόνο, δίνουν ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα, για παράδειγμα, αν είναι το παιδάκι του Παύλο Γκαρσία ή του Βαρέλα ή οτιδήποτε άλλο, ή αν είναι από την επαρχία, από τη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη όπως υπάρχει στην πρώτη ομάδα, σε σχεδόν απόλυτο βαθμό, έτσι και στις ακαδημίες. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει περάσει και στους γονείς. Γιατί νομίζω είναι μεγάλο κομμάτι οι γονείς να νιώθουν. Δεν θα μπορούσε. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά η ακαδημία, μια ακαδημία σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, ειδικά και με τις επενδύσεις που γίνονται από την πλευρά του κλαμπ, του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, σίγουρα αυτό θα ήταν, είναι δεδομένο, ότι η δικαιοσύνη απέναντι σαφώς σε όλους, αναφέρθηκες, είναι τα παιδιά εκεί κάποιων ποδοσφαιριστών, δεν έχει σημασία. Είναι του Γκαρσία, του Βαρέλα, του Σνάουσνερ, ναι, ο Μαξιμίλιαν, ναι, βέβαια. Είναι πολλά παιδιά. Ο Μαξ ήταν μαζί μας, ναι, στην Σουηδία, ο του Βαρέλα ήταν στην Πολωνία και μάλιστα υπήρχαν και πολύ όμορφες στιγμές. Φοβερά πράγματα, ναι, φοβερά. Παίξαν και λίγο ρόλο. Ναι. Στην απόφαση της οικογένειας. Νομίζω το ξέρετε και εσείς. Ναι. Παίξαν και λίγο ρόλο στην απόφαση της οικογένειας. Φοβερά πράγματα. Να παραμείνουν. Γι' αυτό σας είπα, το κλαμπ μεγαλώνει. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι βλέπουν και πράγματα. Και οι οικογένειές τους, έτσι. Και δεν νομίζω να... Είναι δύσκολο πλέον κάποιος να φύγει έτσι ελαφρά την καρδία, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ. Ειδικά αν τον ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό το συμβόλαιό του και τα λοιπά. Αλλά ναι, σίγουρα το βασικότερο από όλα πάνω στην ερώτηση που έκανε Σέργιο έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και 100% οι προπονητές. Καλά, κανείς προπονητής δεν θέλει να δημιουργεί τέτοιου είδους διαδικασίες. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς και οι προπονητές θέλουν οι καλύτεροι παίχτες να παίζουν, προσπαθούν να μοιράσουν και να είναι δίκαιοι απέναντι σε όλους, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, ξέρετε, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει η εικόνα ενός παιδιού και προς το καλύτερο, αλλά και προς το χειρότερο. Mm. Μεγαλώνοντας λοιπόν, κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν την απόλυτα ικανοποιητική εικόνα, μάλλον δεν ήταν στο ίδιο level με τους υπόλοιπους, κάποια παιδιά μπορεί να εμφανιστούν σιγά σιγά μέσα από την προπόνηση, μέσα από την ορίμανση, και τη σωματική, αλλά και την ψυχοσυναισθηματική. Έτσι, να φτάσουν σε ένα σημείο και όσο μεγαλώνουν, να είναι πιο έτοιμοι από κάποιους άλλους που παίζαν νωρίτερα. Άρα οι προπονητές πρέπει να μοιράσουν, και όπως πολύ σωστά το κάνουν, να μοιράσουν τις ίδιες ευκαιρίες, τον ίδιο χρόνο. Εντάξει, σαφώς η προπόνηση, αντιλαμβάνεις ότι είναι σε ένα πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο, με πολύ ψηλές εντάσεις κτλ. Θα πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής, δεν σταματάει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έχει, πώς να το πω, και πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε πολλά κομμάτια, γιατί μιλάμε για εξατομίκευση προπόνησης από μικρές ηλικίες. Ακόμα φανταστείτε ότι από τις ηλικίες 11-12 μπαίνουμε και σε κομμάτια ατομικής βελτίωσης. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελίσσεται για πολλά χρόνια, πάντα υπό την λογική ότι όλο αυτό υποστηρίζεται από το κλαμπ και πάντα από τη λογική και την ελπίδα να δούμε κάποια παιδιά από αυτά να βρίσκονται και στην πρώτη ομάδα, όπως χαιρόμαστε τώρα να βλέπουμε τον Πέλκα, ας πούμε, να σηκώνει το κύπελο. Μεγαλύτερη ικανοποίηση μπορεί να έχει η ακαδημία είναι να βλέπει ένα παιδί από τα σπλάχνα της, έτσι, να σηκώνει και το πρωτάθλημα και το κύπελο, να σηκώνει τον τάμπ. Και σπουδαίο πρότυπο, ναι, για τα παιδιά αυτά. Βεβαίως, ναι. Και μιας που το λέμε αυτό, είμαστε λίγο πάλι σε ένα χρονικό σημείο που γίνεται πολύ κουβέντα για το Λίρα της, το Μιχαηλίδη, αν θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα, αν θα έχουν και θα πρέπει να έχουν ρόλο στην πρώτη ομάδα. Πώς να τη δούμε αυτή τη μετάβαση? Ναι, καλή ερώτηση. Δύσκολη απάντηση. Δύσκολη, ναι. Πολύ, ναι. Αρχικά το ποδόσφαιρό μας δεν έχει τις δομές που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά πρωτάθλημα Under 23. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οι περισσότερες χώρες, και όχι μόνο οι ανεπτυγμένες, θα σας πω κάτι. Όταν το καλοκαίρι παίζαμε με τη Σπάρτακ Μόσχας, ψάχναμε κάτι στο ρόστερ της Σπάρτακ Μόσχας και ο τερματοφύλακας που είχε παίξει, το οποίο δεν θυμάμαι, Μαξιμιλιένκο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λεγόταν. Μαξιμιλιένκο. Έψαχνα να τον βρω στο ρόστερ της πρώτης ομάδας και δεν μπορούσα να τον βρω. Και έλεγα, πού είναι αυτός ο τερματοφύλακας.
Βρήκα λοιπόν ότι και η Σπάρτακ Μόσχας είχε ΚΑΠΑ 23, Under 23, η οποία που έπαιζε, έπαιζε στο πρωτάθλημα της δεύτερης ή της τρίτης εθνικής, δεν θυμάμαι. Οι άνθρωποι λοιπόν πήραν τον τερματοφύλακα της Under 23 που έπαιζε στην ΚΑΠΑ Εθνική και έπαιξε στα προκριματικά του Champions League. Okay. Ακόμα λοιπόν και στη Ρωσία υπάρχει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Να μην λέμε μόνο για τα προηγμένα, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Okay, αυτοί τα έχουν. Ναι, αλλά έχουν κι άλλοι. Εντάξει, στη Σουηδία το ίδιο. Οι χώρες, το ποδόσφαιρο, γιατί συζητούσατε και πριν για ΕΠΟ κτλ. Το ποδόσφαιρό μας δεν έχει δομές. Είναι σαφές. Είναι ένα σαθρό οικοδόμημα όλο το ποδόσφαιρό μας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Η ΑΕΚ είναι ομάδες και άλλοι ίσως. Ο Ατρόμητος, ο Πανιώνης ενδεχομένως. Θα μπορούσαν λοιπόν, θα μπορούσαμε με ένα τέτοιο πρωτάθλημα, αν όχι τέτοιο πρωτάθλημα, τουλάχιστον με τη δημιουργία τέτοιων ομάδων, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε πρωτάθλημα με 12 ομάδες, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα. Όμως, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε πριν, ο Άρης ακόμα, βέβαια, μπορούν να φτιάξουν ομάδες οι οποίες που να συμμετέχουν, σαφώς να συμμετέχουν σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Με αυτόν τον τρόπο θα δίναμε τη δυνατότητα στα παιδιά, γιατί τώρα προσέξτε λίγο. Λέμε ότι έχουμε 7 διεθνείς της ΚΑΠΑ 19 που αγωνίζονται στην εθνική, βασική ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είπατε τα ονόματα. Πήραν το πρωτάθλημα με 25-24 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Okay. Με 28 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάποια παιδιά, σαφώς, για μένα και για τους περισσότερους, είναι έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Κάποια μπορεί να μην είναι. Αν είχαμε λοιπόν τη δικιά μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ομάδα με το δικό μας προπονητή, το δικό μας επιτελείο δηλαδή, φιλοσοφία, γήπεδα, χώρους κτλ. Για να παίζει στο πρωτάθλημα της Football League ή ακόμα και τη Super League 2, πόσο τεράστιο θα ήταν το κέρδος για αυτά τα παιδιά. Γιατί από το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19, που είναι ακόμα παιδιά θεωρητικά, δεν είναι, αλλά είναι πρωτάθλημα νέο, να το πούμε έτσι, θα πηγαίναμε στο αντρικό. Και μόνο η μετάβαση αυτή σίγουρα θα έδινε πάρα πολύ καλή προοπτική. Εμείς συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα στο ποδόσφαιρό μας, εκτός από την ουσία. Συζητάμε για αν θα είναι 12, 13 ή 11 οι ομάδες, ξέρω εγώ, 14 οι ομάδες στο Super League 2, εάν... Θα έχουμε στο κύπελο ομίλους ή όχι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι. Η ουσία ποια είναι. Και εδώ ο προβληματισμός ο δικός μας θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Γιατί. Γιατί το κλαμπ, η πρώτη ομάδα, έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ. Όταν μπήκαν να παίξουν, για παράδειγμα, ο Σταφυλίδης κάποτε, ο Πέλκας, τότε με τον Δόνη κτλ. Ο Κίτσιο, ο Κάτσεν, ναι, τα παιδιά. Μπράβο. Το κλαμπ ήταν μικρότερο σε μέγεθος. Έτσι δεν είναι. 100%. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα κλαμπ που οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην πρώτη ομάδα είναι τεράστιου βεληνικούς. Άρα τα παιδιά που έρχονται από κάτω, σαφώς και η απόσταση που έχουν να καλύψουν είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάπως λοιπόν εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ο ένας τρόπος, γιατί δεν μπορείς να ανεβάσεις 8 παιδιά στην πρώτη ομάδα, θα ανεβάσεις ένα ή δύο. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Εγώ λέω ότι ναι, οι καλύτεροι πρέπει να ανέβουν. Και φαντάζομαι ότι λογικά ένα-δύο παιδιά θα βρεθούν στην πρώτη ομάδα. Νομίζω θα βρεθούν. Ναι. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν. Εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Οι πιο πολλοί. Σας λέω, 7 διεθνείς και οι 7 διχίλιαροι. Αν βάλουμε Χατζηστραβό, Μπαλογιάννη και Τζοβάρα που είναι top επίπεδου, που είναι 99 και δεν είναι στην εθνική, στην ουσία είναι 10. Δηλαδή μιλάμε για μια εντεκάδα. Πού πρέπει μετά να βρεις λύσεις δανεισμών. Να πάμε εκεί. Θα πρέπει, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ να τους δανείσει σε ομάδες ευρωπαϊκού πρωταθλημάτων, γιατί ξέρεις πολύ καλά στη Β' και στη Γ' Εθνική, αν δεν πάνε τα παιδιά μαζί, αυτό που είπες, με προπονητές του ΠΑΟΚ, με καταστάσεις του ΠΑΟΚ και πάνε κατά μόνας σε ομάδες, νομίζω είναι χαμένη υπόθεση. Το είδαμε έτσι με τον Μπέλκα και το είδαμε με πολλά παιδιά που χαθήκανε στη Β' και στη Γ' Εθνική, που πραγματικά νομίζω λείπουν και τα βασικά στα παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες, Σέργιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το εξωτερικό πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Αφού δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Γιατί σκέψου ότι πρέπει να βρεθούν ομάδες που θα το δεχτούν αυτό, το δανεισμό δηλαδή. Φυσικά κάποιες ομάδες θα βάλουν τις οψιόν τους κτλ. Όμως έχουμε καλά παραδείγματα. Ο Λάμπρου μας άνοιξε ένα δρόμο τώρα. Μας άνοιξε ένα δρόμο ότι πήγε πολύ καλά. Οπότε ίσως ναι, δημιουργείται και ένα, ας το πω έτσι, δημιουργείται το έδαφος ώστε να βρούμε από πίσω λύσεις και για κάποια ακόμα παιδιά. Πάντως είναι πολύ δύσκολο γιατί τα παιδιά είναι πολλά. Σας είπα, το ποδόσφαιρο μας δεν έχει την υποδομή για να σηκώσει κάτι τέτοιο, δυστυχώς, και πρέπει το κλαμπ να βρει τις λύσεις. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί γίνονται οι κινήσεις, κατάλληλες θα δούμε αν ήταν, αλλά γίνονται οι κινήσεις αυτή τη στιγμή, ώστε να βρεθούν λύσεις για τους ποδοσφαιριστές.
Ελπίζω να μην χάσουμε κανέναν από αυτούς και ελπίζω, γιατί σαφώς και τώρα δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που είναι 18 χρονών να είναι έτοιμος όπως είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι 26 χρονών. Εντάξει. Κανείς δεν είναι τόσο έτοιμος. Δηλαδή, αν περιμένεις ο 18χρονος να είναι το ίδιο έτοιμος με τον 25χρονο, δεν θα τον βάλεις ποτέ να παίξει. Έτσι δεν είναι. Είναι έτοιμοι όμως για να βρεθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Και εκεί, μέσα από τη διαδικασία και της προπόνησης. Γιατί σκεφτείτε τώρα τα παιδιά που θα είναι στην πρώτη ομάδα, που είναι, μόνο από την προπόνηση πόσα κερδίζουν. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, τον... σκεφτείτε το στόπερ της K19 να αντιμετωπίσει τον Ακπομ στην προπόνηση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ή νωρίτερα τον Μπρίγιοβιτς ή τον Πίσες Βαρύ, όλα τα παιδιά. Ναι. 100 παιχνίδια να παίξει στην K19, 100 παιχνίδια να παίξει, δεν έχει καμία σχέση με το να αντιμετωπίσει την προπόνηση τον Ακπομ ή όπως είπες τον Μπρίγιοβιτς ή τον Πίσες Βαρύ ή τον... Αυτό είναι το ιδανικό. Επειδή φυσικά δεν γίνεται για όλους, έστω αυτοί που θα βρεθούν, πρέπει να ξεκινήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία προπόνησης πρώτα και σιγά σιγά, ξέρετε, συμμετοχή σε ένα εύκολο ματς κυπέλλου, όπως έγινε πέρσι, ας πούμε, με το Λίρατζι, έτσι. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε και να δώσουμε τις ευκαιρίες σε αυτούς που πρέπει να τις δώσουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους. Είναι μια αρκετά δύσκολη, το ξέρετε κι εσείς, περίοδος, μια δύσκολη κατάσταση γι' αυτό. Αλλά ευελπιστώ ότι οι άνθρωποι που τρέχουν αυτό το θέμα, γιατί είναι και πολύ υπεύθυνοι άνθρωποι και πιστεύω θα δώσουν λύσεις. Το ελπίζουμε όλοι. Λοιπόν, πραγματικά απολαμβάνω την κουβέντα, Γιάννη, και έχουμε περάσει και το διάλειμμα του Κιμισή, αλλά θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επικαλούμε την ιδιότητα του προπονητή που έχεις. Δεν είσαι μόνο αναλυτής, είσαι προπονητής βασικά από το σχέδιο. Πώς μπορεί να νιώθει από χθες ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ξέροντας ότι ο Φερνάντο Βαρέλα θα είναι στην πρώτη προπόνηση του δικεφάλου? Τώρα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε μια ομάδα η οποία αυτό που της έδωσε τους τίτλους ήταν το group, γιατί αυτό έδωσε στην ουσία τους τίτλους, ήταν η συνοχή, ήταν ο σεβασμός, ήταν η εμπιστοσύνη από και προς, από τους παίκτες στον προπονητή, από τον προπονητή στους παίκτες, έτσι, από το club σε όλους αυτούς κτλ. Η συνοχή της ομάδας ήταν το πρώτο ζητούμενο. Και ο προπονητής αυτό δεν λέει. Ναι. Εγώ θέλω τους παίκτες. Α, το τι θα πάρουμε από εκεί και πέρα, εγώ τους θέλω όλους. Η επιτυχημένη συνταγή λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο προπονητής κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπάθησε δηλαδή και με κατηδία. Αν προσπάθησε, λέει. Προσπάθησε ναι, αρκετά. Συναντήσεις να έχει και το Βαρέλα εκεί. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν ο Πάκο είχαν και το Βαρέλα και με τον τραυματισμό του Βιερίνια, αυτομάτως το 50% της τετράδας της άμυνας, της βασικής να το πω, γιατί και ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, ειδικά στο τελικό, ήταν πολύ καλός κατ' εμέ, εντάξει, οπότε θέλει και το χρόνο του και ο Δημήτρης για να, ξέρετε, να βρει τα πατήματά του αλλοτρόμητος, αλλοπάοκ, εντάξει. Το 50% λοιπόν της αμυντικής τετράδας θα ήταν διαφορετικό στο πρώτο εξάμηνο, αν δεν συμφωνούσε και ο Βαρέλα να παραμείνει. Εγώ, Γιάννη, έλεγα ότι δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Η δική μου η άποψη ήταν αυτή, ότι χωρίς τον Βαρέλα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινούσε περίπου στην ίδια φυτερία με τον Ολυμπιακό στο νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, Σέργιο, εξαρτάται ποιος θα ερχότανε. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτό. Δηλαδή, θα μου πει συνοχή, δεν θα αποκτούσε αμέσως, σαφώς. Αλλά θα εξαρτάται από το ποιος αμυντικός θα ερχόταν για να τον αντικαταστήσει. Δηλαδή, αν ερχόταν ένας ποδοσφαιριστής, ας το πούμε έτσι, του ίδιου τουλάχιστον επίπεδου, αν και πλέον το κλαμπ αντιλαμβάνεστε ότι ψάχνει να βρει και παίχτες υψηλότερου επίπεδου από αυτούς που έχει, γιατί πρέπει πλέον να πετύχει και στην Ευρώπη πράγματα. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο Βαρέλα και ο Κρέσπο χρειάστηκαν, Γιάννη, ένα χρόνο για να δέσουν. Άρα γι' αυτό λέω θα είχαν ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημά του έναν του Ολυμπιακού, στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Συμφωνώ, γιατί ξεκίνησα από το κομμάτι της συνοχής. Έτσι, αυτό σου είπα. Από την άλλη, είναι ένα γκρουπ το οποίο και την απώλεια του Πρίγιοβιτς δεν την άφησε να φανεί και την απώλεια του Μαουρίτσιο δεν την άφησε να φανεί, που ήταν δύο πολύ σημαντικές στιγμές. Ακόμα και στο τελικό και την απώλεια του αρχηγού δεν την άφησε να φανεί. Θα μου πεις ένα παιχνίδι αυτό, οκ, εντάξει. Αλλά σας το λέω για να σας αναδείξω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γκρουπ. Δηλαδή η συνοχή. Σίγουρα λοιπόν αν έχανε η ομάδα του Βαρέλα θα έχανε σαφώς το κομμάτι της συνοχής, της αμυντικής της λειτουργίας και αμυντικής συμπεριφοράς γενικότερα. Γιατί αν κάτσουμε να το δούμε, ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν δέχεται γκολ
Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα, αλλά έχει να κάνει και με τον Πασχαλάκη αυτό φυσικά. Γιατί όταν χρειάστηκε, ήταν και ο Πασχαλάκης εκεί. Το γκρουπ δεν δέχεται, η ομάδα δεν δέχεται γκολ, άρα η ψυχολογία είναι πολύ καλύτερη. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλη συνοχή, αποκτά και αυτοπεποίθηση και με μεγαλύτερη ευκολία έρχονται και τα θετικά αποτελέσματα. Σαφώς λοιπόν και ο προπονητής είναι πολύ ικανοποιημένος που ο Βαρέλα παρέμεινε στην ομάδα, διατηρεί τη συνοχή και θα ψάξει στην ουσία, νομίζω, έτσι, να βρει λύσεις στις πτέρυγες κυρίως, γιατί με εκεί θα δημιουργηθεί. Ναι, σίγουρα μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαζόταν τρεις ποδοσφαιριστές για το κέντρο της, για την άμυνα μετά, όχι το κέντρο, γιατί την άμυνα. Θα χρειαζόταν και στο κέντρο της άμυνας και δεξιά και ίσως αριστερά και αντιλαμβάνεστε. Σχεδιασμός, σαφώς και αυτό λύνει τα χέρια και του προπονητή, αλλά να σας πω και κάτι. Και των ανθρώπων που τρέχουν το σχεδιασμό, γιατί είναι ένα πρόβλημα λιγότερο. Βέβαια, το έχουμε αναλύσει. Ωραία. Για σκεφτείτε το λίγο και αυτό, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή δύναμη, γιατί και το καλοκαίρι και οι ακαδημίες δεν σταματάνε. Μέχρι τις 30 του Ιούνιου έχουμε δουλειά, ναι. Μετά θα χαλαρώσουμε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, νομίζω, για όλα τα υπόλοιπα. Καλά, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Okay, okay. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Γιάννης Βλάχος, επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και προπονητής. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα στα γρήγορα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να σας πω αρχικά ότι επιβεβαιώθηκε το ότι οι ομάδες από του χρόνου θα κουβαλάνε την βαθμολογία τους και στα play-off. Νομίζω καλή εξέλιξη, έτσι τη βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη. Play-off λοιπόν για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 από του χρόνου. Play-off και play-out. Και οι ομάδες θα κουβαλάνε αυτούσιους τους βαθμούς που θα έχουν μαζέψει στις 26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας. Αυτά τα νέα για το νέο πρωτάθλημα. Κάτι άλλο δεν έχει προκύψει από εκεί, Όχι, ακόμα όχι. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη και στο μεταγραφικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε πριν για τις 4 σημαίες της Βραζιλιάνη και Στέργιο. Και... Βρήκαμε τη μία. Όχι. Προέκυψε ένα όνομα που φέρεται να ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Ο Ισμαήλ Σίλβα της Αχμάτ Γκρόζνη. Πρόκειται για Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή ως δημιουργικός μέσος κατά κύριο λόγο. Φέτος προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 30 παιχνίδια, 2 γκολ και 5 ασίστ με τη φανέλα της Αχμάτ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021 και σε αυτό εδώ πάνω κολλάει και αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ πάει για αγορές κυρίως και παικτών που είναι σε παραγωγική ηλικία και δεν είναι over 30, ας πούμε, πλέον. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω το επόμενο διάστημα. Ένας παίκτης, νομίζω, με βάση λίγο που είδα και τα νούμερα, διαφορετικά χαρακτηριστικά με τους παίκτες που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του στη μεσαία γραμμή, που δεν είναι και πολύ βέβαια αυτή τη στιγμή. Αλλά με δεδομένο ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μείνει ο Κάνιας, ας πούμε, και να έχουμε μια εικόνα με Κάνιας, Μίσιτς, Μαουρίσιον, Αρτσιμπορία και Βέρμπλουμ, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλους. Νεαρός, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Πρέπει να πούμε ότι ήταν συμπαίκτης του Λέο Ζαμπά. Ναι, όχι συμπαίκτης. Ήταν συμπαίκτης. Περίμενε. Ο Ζαμπά ήταν πριν από πέρσι. 2 χρόνια. Ναι. Είναι από την ομάδα του Λέο Ζαμπά. Έχει αγωνιστεί και στην Καλμάρ στην Σουηδία. Δημιουργικός μέσος, όπως είπε και η Αγάπη. Μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι και σαν εξάρι. Κυρίως παίζει σαν οχτάρι όμως. Εντάξει, είναι γνωστή η σχέση του Ιβάν Σαββίδη με τον μεγαλομέτοχο της Γκρόζνη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τσετσενίας. Και με την αγορά γενικότερα εκεί. Στην Καλμάρ, Στέργιο. Στην Καλμάρ αγωνίστηκε σε 115 παιχνίδια, 6 γκολ, 14 ασίστ, κοντά στα 9.000 λεπτά. Και στην Γκρόζνη συνολικά έχει 5 γκολ και 11 ασίστ σε 55 παιχνίδια, σε 4.500 αγωνιστικά λεπτά. Νομίζω μια περίπτωση αξιόλογη, έτσι πως φαίνονται τα πράγματα με μια πρώτη ματιά. Ξαναλέω, είναι σημαντικό το ότι, τουλάχιστον για την αγορά εκεί, ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει πολύ καλές σχέσεις και σε επιχειρηματικό επίπεδο με τον πρόεδρο της Τσετσενίας
εκείνον τον τύπο αγάπη που φωτογραφίζεται με τίγρης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Με τα μουσια. Απλά καθημερινά πράγματα. Ναι, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Γκρόζνη. Αχμάτ Γκρόζνη πλέον, παλιότερα νομίζω Τέρεκ Γκρόζνη. Θα δούμε. Δεν έχει, από ό,τι βλέπω, κοινοτικό διαβατήριο, αλλά δεν νομίζω να προκύψουν πρόβλημα με τους ξένους φέτος. Αποχωρεί ο Χατσερίδης, θα αποχωρήσει και ο Άρντα, αποχωρεί και ο Σάχοφ. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη φάση, ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα με τις θέσεις των ξένων του. Για τον Ερίκη δεν ξέρουμε σίγουρα. Ο Ερίκη είναι στον αέρα. Αλλά νομίζω ότι επωφελείται λίγο από αυτό. Δηλαδή το βοηθάει λίγο και αυτό πλέον. Ναι. Είναι ένας παίχτης, ο Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος είναι σε ανωδική πορεία. Ξεκινώντας από την Άντρε 21 της Κάλμαρ στη Σουηδία. Έχει κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό οι μετοχές του είναι ανεβασμένες. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η υπόθεση για τον Δικέφαλο και αν θα είναι ένας από τους εκλεκτούς για τη μεσαία γραμμή, γιατί δεν θα είναι ο μοναδικός, όπως όλα δείχνουν, ο Ισμαήλ Σίλβα. Περιμένουμε τι άλλο θα προκύψει από τη συνεδρίαση στη Λίγκα. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι την επίσημη ανακοίνωση. Το μεγάλο είδηση ήταν αυτή, ότι οι ομάδες θα κουβαλάνε αυτούς τους βαθμούς που κατέκτησαν στην κανονική περίοδο. Εμπεβαιώνεται από παντού πλέον αυτό. Και δεν θα έχουμε αφαιρέσεις, διαιρέσεις και προσθέσεις στη βαθμολογία. Κάτσε από μία στο site της Λίγκας, μήπως τυχόν έχουμε. Νωρίς είναι ακόμα, γύρω στις 4.30 θα βγάλω ανακοίνωση. Έχεις μιλήσει? Πάντα έτσι γίνεται. Λες. 12-90 συμβούλια, 2-2.30 τελειώνω συνήθως, 4.30-5 παρά βγαίνει η ανακοίνωση. Δεν έχει ακόμα κάτι, όχι. Ναι. Ξαναλέω, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στο δικό μου το μυαλό είναι θετική εξέλιξη. Είτε το ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια μπαίνει ως πρώτος στα play-off, είτε ως δεύτερος. Νομίζω είναι το πλέον δίκαιο σύστημα. Ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας ή ποια ομάδα τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Από τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο είτε play-off είτε επιπρόσθετου γύρου, τρίτου γύρου, νομίζω ότι το πιο λογικό είναι το να υπάρξουν τα play-off, αλλά με την βαθμολογία της κανονικής διάρκειας περίοδου. Το πιο λογικό είναι. Τώρα, αν είναι δίκαιο ή άδικο, ο καθένας το κρίνει διαφορετικά. Γιατί βλέπω εδώ και λίγη ώρα και στα social media διάφορα σχόλια γιατί το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ και δεν συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Ο καθένας κρίνει. Απλά νομίζω ότι από τη στιγμή που τέθηκε αυτό το θέμα, είναι το πιο δίκαιο αυτό. Το να μπουν, ναι, ιδανικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν play-off. Ναι, αλλά που θα υπήρχε αυτό, το να έμπαιναν οι ομάδες με νέα βαθμολογία στα play-off μετά από 26 αγώνες δεν είχε λογική. Για μένα. Δεν θα μπορούσε επίσης να τελειώσει το πρωτάθλημα στις 26 αγωνιστικές. Είναι λίγες. Ναι, όπως επίσης δεν είχε λογική το να μπουν, ας πούμε, και να καθόμαστε πάλι να κάνουμε διαιρέσεις ότι αν η βαθμολογία, η διαφορά είναι τόση, είναι 2 βαθμοί, και αν η διαφορά είναι τόση, είναι 3 βαθμοί και όλο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία αυτό. Συμφωνούμε, νομίζω. Θα ήταν το ιδανικό να μην υπάρχουν play-off. Πλέον δεν υπάρχει κανένα προηγμένο πρωτάθλημα. Και όσες χώρες το έκαναν, το έχουν εγκαταλείψει, όπως ήταν παλιότερα η Ολλανδία, η Τουρκία. Έχουν πάει και αυτοί κανονικά σε πρωτάθλημα όπως όλο τον κόσμο. Από τη στιγμή που δεν αποφεύθηκαν τα play-off, θα ήταν ευχής έργο να μην έχουμε play-off στη ζωή μας. Η μεταφορά των βαθμών χωρίς εκτόσεις και διαιρέσεις νομίζω είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη τηρουμένων των αναλογιών. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ξαναλέω, από 1 έως 6 και από 7 έως 14 play-off και play-out. Λίγο πριν κλείσουμε, υπάρχει και ένα ωραίο ποστάρισμα του Κυριάκου Κυριάκου με αφορμή την υπόθεση Βαρέλα αλλά και τη γενικότερη κινητικότητα που υπάρχει στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Ο μόνος άνθρωπος που ξέρει με συνέπεια να κρατάει τη Θεσσαλονίκη χαρούμενη, που η δική του χαρά σταματάει για να δουλέψει για τη χαρά των άλλων. Η παραμονή του Βαρέλα και όσα έρχονται και τις επόμενες ημέρες έχουν την υπογραφή του, ανέφερε ο Κυριάκος Κυριάκος, με φωτογραφία Ιβάν Σαββίδη φυσικά. Το μήνυμα πηγαίνει στον Ιβάν Σαββίδη. Και νομίζω είναι ενδεικτικό και για τη συνέχεια, γιατί λέγαμε και πριν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει μεγάλες κινήσεις, έχει πολλούς στόχους εδώ και καιρό, υπάρχει πλέον μια ηρεμία μετά την ανανέωση του Βαρέλα, περιμένουμε και το θέμα του Κάνιας και νομίζω από εκεί πέρα με μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια θα προχωρήσει και στις επόμενες περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Έλληνα Μπάιρι Πρες, στον Αντώνη Τσακαλέα, στον Τάσο Ζέρβα, στον Γιώργο Παναγιωτίδη και στα υπόλοιπα παιδιά του team. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3. Μαζί μας τις 2 ώρες τις σημερινές ήταν η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και για τα επόμενα 3 χρόνια. Νωρίτερα από τη λήξη της συμφωνίας ανανέωσαν τη συνεργασία τους, απόλυτα πετυχημένη. Μακάρι οι επιτυχίες να είναι ανάλογες αγάπη και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο, έχει φέρει γούρι η Στίχημαν στον δικέφαλο τα τελευταία χρόνια. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, ανά αγώνα, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα και πάρα πολλές επιλογές γενικότερα στην Στίχημαν. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 Ιουνίου είναι οι 2 επόμενες παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι θέλει Άγγελος Τέλειος και Διαμαντής Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα. Ένα τεράστιο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας στα ταμεία του Regency Casino, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή ακόμα και σεμινάρια στην πληροφορική και να γίνουν experts στην αγορά εργασίας, είτε μιλάμε για την εστίαση, είτε μιλάμε για τουριστικά επαγγέλματα, είτε μιλάμε για την πληροφορική. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α είναι τα Data Labs, τηλέφωνο 2310 22 2962 και datalabs.edu.gr. Τανάξους είναι μαζί μας και σήμερα, πολλές επιλογές και σε ανδρική συλλογή, γυναικεία και σε παιδική και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και με εταιρεία Κόσμος. Και έτσι μη σκήμε στο τέλος το πιο νέο κατάστημα από όλα. Ελευθέρας Βενιζέλος φυσικά για όσους ταξιδεύουν και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ εύκολα και γρήγορα κάντε τις επιλογές σας. Και φυσικά Οφτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Καλύτερη επιλογή αν θέλετε να νεώσετε το μπάνιο σας. Με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Με πάρα πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την εποχή που διανύουμε. Απόλλωνος 37-39 είναι Οφτίκας, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί το ανέλησέ του by Repress.